Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, ζωντανά, στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα, για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση και αυτό το μεσημέρι. Τρίτη 26 Μαρτίου έχουμε σήμερα. Μαζί θα δούμε όλα τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε και να παρακολουθήσουμε καταρχάς μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση τις επόμενες τρεις ημέρες, καθώς αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας, την οποία θα καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά της κυβέρνησης στη σκιά της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Η κυβέρνηση, ωστόσο, είναι αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτα να πέσει κάτω, εγκαταλείποντας την αμυντική στρατηγική που τηρούσε διαμακρόν στο θέμα της υπόθεσης των Τεμπών. Παρά τις παρασκηνιακές συζητήσεις και διεργασίες που έτρεξαν τις προηγούμενες μέρες, μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας στο Βήμα για μονταζιέρα στα ηχητικά των Τεμπών, από την κυβέρνηση εξακολουθούν να επιμένουν ότι είναι, ότι είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση φθοράς της με στόχο την πτώση της με συγχρονισμό επιχειρηματικών συμφερόντων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στην ελληνική αστυνομία όταν ένας 19χρονος Γεωργιανός μπήκε σε γυμνάσιο στην Αθήνα, στην Κυψέλη, και κραδένοντας ένα σφυρί και ένα μαχαίρι, τραυμάτισε έναν μαθητή από την Ιγυρία καθώς και τον διευθυντή του σχολείου. Ειδικότερα το περιστατικό συνέβη περίπου στις 8.30 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος της επίθεσης αφορά στη διαμάχη που είχε ο αδελφός του δράστη με τον μαθητή από την Ιγυρία. Τα δύο παιδιά είχαν μαλώσει και σήμερα ο μεγάλος αδελφός αποφάσισε να εκδικηθεί. Μπήκε στο σχολείο και χτύπησε τον μαθητή από την Ιγυρία με ένα σφυρί, ενώ στη συνέχεια τραυμάτισε με ένα μαχαίρι τον διευθυντή του σχολείου. Στο σημείο έσπευσαν άντρες της ελληνικής αστυνομίας και ο δράστης συνελήφθη. Την πρόταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασελάκη, περί τοποθέτησης διεθνών παρατηρητών σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές, κλήθηκε να σχολιάσει ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Γιώργος Τσίπρας. Υπάρχουν τρία γεγονότα σοβαρά που χρειάζεται το καθεστώς αυτό, τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε. Το ένα αφορά τις υποκλοπές, το άλλο το σκάνδαλο της κυρίας Ασημακοπούλου και το τρίτο το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, που πρώτη φορά μεταπολιτευτικά θέτει θέμα κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Στην ερώτηση αν υπάρχει υπαρκτός φόβος νοθείας, ο κύριος Τσίπρας απάντησε πως υπάρχει θεσμικό έλλειμμα εμπιστοσύνης και γι' αυτό η πρόταση περί παρατηρητών, ενώ ως παράδειγμα έφερε τα email των ψηφοφόρων του εξωτερικού. Όσον αφορά το πρακτικό ζήτημα της εν λόγω πρότασης, ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποβάλει αίτημα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε στις εθνικές εκλογές να τοποθετηθούν παρατηρητές. Αναφορικά με την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα την υπογράψει. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας 69χρονος από το λιμάνι της Νέας Περάμου στην Καβάλα σήμερα το πρωί. Ήταν γύρω στις 5.30 όταν το αυτοκίνητο έπεσε μέσα στη θάλασσα κάτω από εδιευκρίνιστες συνθήκες. Ιδιώτης Δίτης απεγκλώβησε τον άντρα από το όχημα λίγο μετά τις 8. Ο άντρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Ωστόσο, εκεί διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του. Η ανάρση του οχήματος έγινε με γερανό, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Εδώ λοιπόν για να δούμε αναλυτικά τώρα τι γίνεται σε επίπεδο Θεσσαλίας, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίζω μαζί μου και την Ιωάννα Μπουροπούλου και τον Γιώργο Κοροναίο. Καλό απόγευμα και στους δύο. Καλησπέρα. Και να πούμε και καλή εβδομάδα. Εχθές ξεκίνησε η εβδομάδα, αλλά ήταν η αργία της 25ης Μαρτίου και σε ολόκληρη τη χώρα και παντού στη Θεσσαλία, ακόμη και σε κάθε μικρό χωριό. Έτσι κορυφώθηκαν με μεγάλη επισημότητα οι εκδηλώσεις για την εθνική μας επέτειο. Ρίγη συγκίνηση σε Ιωάννα και στην κεντρική παραλία. Στην κεντρική παρέλαση, στην παραλία του Βόλου χθες, που είχαμε και ηλιοφάνεια και βοήθησε όλους να συμμετέχουν σε αυτή και να παραστούν, να χειροκροτήσουν μαθητές,
συλλόγους, αλλά φυσικά και τους στρατιωτικούς μας. Ακριβώς, πλημμύρισε από κόσμο η παραλία του Βόλου χθες το πρωί στην κορύφωση των εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο. Για ακόμη μια χρονιά οι Βολιώτες και οι Βολιώτισες τίμησαν τους ήρωες του 1821. Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις από την δοξολογία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από πολιτικούς φορείς, εκπροσώπους φορέων και συλλόγων στο Μνημείο Ιερό στην παραλία του Βόλου, ενώ μετά ακολούθησε και η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στην παραλία του Βόλου. Να πούμε ότι, Βάσο, όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου αλλά και με σύμμαχο τον καλό καιρό, η παραλία γέμισε από φωνές και από μικρά σημάκια που ατένιζαν στην παραλία του Βόλου, ενώ για ακόμη μία φορά τονίστηκε η σημασία ότι δεν πρέπει να ξεχαστεί, να μην ξεχαστούν οι αγώνες των ηρώων του 1821 και ότι τα επίκαιρα παραμένουν επίκαιρα μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, άρα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που καμάρωσε και τη μαθητική παρέλαση, έτσι και στη συνέχεια καταχειροκρότησε και τους εκπροσώπους συλλόγων, αλλά είχαμε και τη στρατιωτική παρέλαση στην συνέχεια. Έγιναν δηλώσεις, υπήρξαν τοποθετήσεις στο πλαίσιο της παρέλασης και από πολιτικούς της περιοχής μας. Πάμε να δούμε και τις εικόνες και να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές. Σήμερα! Και τώρα το 22ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου διέρχεται μπροστά από την εξέδρα των επισήμων και από τον λαό του Βόλου και από τους επισκέπτες της πόλης μας και του Πηδίου. Χειροκροτούμε όλα τα παιδιά. Ρίγη συγκίνησης για την παρέλαση στην παραλία από όλους όσοι ήταν εκεί. Γονείς, συγγενείς, μαθητών, μαθητριών σχολείων του Βόλου καμάρωσαν τους μικρούς μαθητές που πέρασαν με περηφάνεια μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε με σύμμαχο τον καλό καιρό και ηλιοφάνεια. Ακολουθεί η Ένωση Ποντίων Νομού Μαγνησίας. Λονάρια που μεταπτεύτηκαν στα κόμματά μας και άρχισαν και αναπτύχθηκαν. Ξεχωριστό το πέρασμα και από πλευράς μελών πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής. Σε άψογους σχηματισμούς τραβώντας τα βλέμματα όμως και είπε ζωνάφτες του στρατοπέδου Γεωργούλα, καθώς και τμήμα από την 111 πτέρυγα μάχης. Ο Βόλος έστειλε μήνυμα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και απέτησε φόρο τιμής στους ήρωες του 1821. Κυρίες και κύριοι, τα παιδιά θα τους παρελάβουν και θα τα χειροκροτήσουμε. Μας διαβεβαιώνουν, την πατρίδα που καλά το παραδώσω. Και τώρα στο χώρο των επισήμων πλησιάζει η πολεμική σημαία της 11ης πέρυγας μάχης μαζί με το άγημα των νέων που έτρεξαν στο κάλεσμα της πατρίδας και πήγωσαν τις τάξεις της πολεμικής αεροπορίας. Η πολεμική αεροπορία καθημερινά θωρακίζει τον αέριο χώρο της πατρίδας μας. Σε δηλώσεις τους, οι εκπρόσωποι των αρχών μετά το πέρας της παρέλασης αναφέρθηκαν στη σημασία της ημέρας και επισήμαναν χαρακτηριστικά ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ενότητα και άσβεση την ιστορική μνήμη. Παρακολουθήσαμε με δέος, με συγκίνηση, με περηφάνεια τα παιδιά μας και τα στρατευμένα παιδιά. Και νιώσαμε περήφανοι που τους είδαμε να φέρονται το εθνικό σύμβολο της σημαία μας. Τα μηνύματα αυτής της διπλής γιορτής είναι διαχρονικά, είναι σταθερά και είναι επίκαιρα. Σε όλους τους συμπολίτες μας που δίνουν πολλαπλούς, δύσκολους, πολυμέτωπους αγώνες, το μήνυμα είναι ένα. Ο αγώνας δικαιώνεται πάντα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ την νεολαία του Βόλου που σήμερα μας εντυπωσίασε, να συγχαρώ και τους εκπαιδευτικούς τους. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα θέλω να υπογραμμίσω ότι η εθνική ενότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση και την προκοπή του έθνους, αλλά και για την ευημερία των Ελλήνων. Χρόνια πολλά, ζήτω το έθνος. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Η σημερινή επέτειος μας δείχνει ότι όταν οι Έλληνες έχουν αγωνιστικό πνεύμα και στόχευση, τότε μπορούν να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες δημιουργούνται, με αποτέλεσμα να αλλάξουν τη ροή της ιστορίας τους. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, χρόνια πολλά στους Έλληνες. Σήμερα περισσότερο, οπότε πηγάζει ανάγκη για ενότητα όλων των Ελλήνων.
Ο ελληνισμός βάλεται από παντού. Θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε όλοι ότι μόνοι μας θα πρέπει να πολεμήσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή. Ημέρα ενότητας και μνήμης για αυτούς που αγωνίστηκαν για να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Αυτό που είναι κρίσιμο σήμερα είναι να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε συνεχώς τη δημοκρατία μας. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε συνεχώς τις αξίες που μας ενώνουν, μας κάνουν καλύτερους σαν ανθρώπους και κάνουν την κοινωνία μας καλύτερη. Χρόνια πολλά σε όλους. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την αξιοπρόσεκτη παρουσία τους. Μάλιστα, τώρα την κυβέρνηση στην παρέλαση της Λάρισας Ιωάννα εκπροσώπησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Παπαστεργίου, έτσι. Πράγματι, και αυτό το μήνυμα που έδωσε από τη Λάρισα στην παρέλαση όπου βρέθηκε ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει κοινή θέληση και απέτηση για ομόνοια και δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του κύριου Παπαστεργίου, με αφορμή κιόλας ένα περιστατικό που σημειώθηκε στην παρέλαση της Λάρισας όταν συγγενείς θυμάτων από την σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών βρέθηκαν στην παρέλαση απέναντι από τους επισήμους φορώντας μπλουζάκια που αναφερόντουσαν ότι δεν θα ξεχάσουν τα 57 θύματα της τραγωδίας. Μεγαλειώδης ήταν και η παρέλαση στη Λάρισα, παρά τον συννεφιασμένο καιρό, ενώ να πούμε ότι προς το τέλος ξεκίνησε και η βροχή με τον κόσμο να φεύγει άρον-άρον προκειμένου να μην βραχεί. Να πούμε όμως ότι πάλι είχε πάρα πολύ κόσμο, τίμησαν τους ήρωες του 1821, πλήθος πολιτικών φορέων βρέθηκαν και έκαναν δηλώσεις σχετικά με την εθνική επέτειο, ενώ συμμετείχαν στην παρέλαση και τα σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι και οι ένοπλες δυνάμεις φυσικά. Ήταν πάντως οι παρελάσεις που παντού σε ολόκληρη τη χώρα έγιναν με φόντο τη συμπλήρωση, έτσι, και κάτι ενός έτους από την μεγάλη τραγωδία των Ντεμπών. Υπήρχαν πληροφορίες και υπήρχε και μια εγρήγορση, μια κινητοποίηση ότι ίσως σε κάποιες παρελάσεις εκφραστούν αυτές οι διαμαρτυρίες για την τραγωδία και έχουμε επεισόδια. Θα δούμε και σε λίγο ότι ήταν επεισοδιακή τελικά η παρέλαση στα Τρίκαλα, για παράδειγμα, Ιωάννα. Πάμε όμως να δούμε τις εικόνες από την παρέλαση της Λάρισας και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια. Και στα γάματες σελίδες της ιστορίας μας. Θυσιάζουν τα πεζοπόρα κλίματα των ενόπλων μας δυνάμεων. Με συννεφιά έγινε η παρέλαση στη Λάρισα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Χιλιάδες Λαρισαίων βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας, ανήμερα της επετείου, στο κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσουν την παρέλαση στην Οδό Κύπρου. Παρέλασαν μαθητές, στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς επίσης μέλη φορέων και συλλόγων. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Έστειλε μήνυμα για κοινή θέληση και απέτηση για ομόνοια, ευημερία και δικαιοσύνη για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του στην τραγωδία των Ντεμπών. Λάβα, χρόνια πολλά για την Εκκλησία μας. Αυτά τα 203 χρόνια μετά την Επανάσταση ζήσαμε πολύ μεγάλες νίκες, τριάμβους και ιστορικές ήττες. Από αυτά πρέπει να μάθουμε. Κοινή είναι η θέληση, η απέτηση για ομόνοια, για ευημερία και δικαιοσύνη. Το λέω αυτό για τους συγγενείς θυμάτων. Μήνυμα ομόνοιας και ομοψυχίας για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, στις δηλώσεις τους και οι εκπρόσωποι των αρχών της Λάρισας. Γι' αυτό οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε ως μείζον εθνικό πρόβλημα πρώτον την τάξη, το δημογραφικό. Και βεβαίως χρειαζόμαστε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, γιατί δυστυχώς ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει άλλο δίκιο από το δίκιο της ισχύως. Τιμούμε λοιπόν τους ήρωες του 21 και όλους όσους έχυσαν το αίμα τους για την πατρίδα, όταν θυμόμαστε ότι εθνικόν είναι το αληθές και πολιτευόμαστε με αίσθημα ευθύνης. Σε όλη την Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες. Διπλή γιορτή, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, αλλά γιορτάζουμε και την Ελληνική Επανάσταση, εξαιτίας της οποίας έχουμε σύγχρονο ελληνικό κράτος. Τα ιδανικά επίκαιρα όσο ποτέ, ιδανικά όπως η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί. Η κοινωνία ζητάει δικαιοσύνη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 57 ψυχές ζητούν δικαίωση. Γεμάτος σκιές και ο φετινός διπλός εορτασμός, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και ο Ευαγγελισμός της Ελλάδας. Πέρσι, θυμάστε, τέτοιες μέρες, είχαμε πάλι το σκοτεινό πέπλο του θανάτου, της τραγωδίας των Ντεμπών, τόσων δεκάδων ανθρώπων και κυρίως νέων παιδιών. Φέτος, απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, είχαμε την οικογένεια της Κλαούντια, που δεν κρατούσαν μίσος και οργή, αλλά τριαντάφυλλα,
που έδωσαν στους επίσημους και στον κύριο Υπουργό. Φέτος λοιπόν ο δάσκαλος ο μεγάλος είναι η ίδια η ιστορία που μας λέει ενώ πέρσι είχαμε το θρήνο, φέτος θρηνούμε για τη συγκάλυψη που επιχειρείται από ένα κράτος που καταλύει το κράτος δικαίου. Η μία του 1962, η οποία είναι μνημειώδης και θεωρείται από τις καλύτερες στον ελληνικό κινηματογράφο και το παγκόσμιο, λέγεται Ουρανός, του Τάκη Κανελόπουλου. Περιγράφει την κατάληψη ενός ευσώματος στο 40 και ο Λοχίας ρωτάει έναν στρατιώτη, του λέει, ρε, έμαθα ότι είσαι σπουδαγμένος. Λέει, ήμουν. Λέει, τι σημαίνει ήμουν. Λέει, στον πόλεμο μας το λύσει. Αυτό που πρέπει να περάσει είναι ότι ο πόλεμος είναι κάτι στο οποίο όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και θα το κάνουν έστω και να προσφέρουν το αίμα τους στην πατρίδα. Αυτό μας διδάσκει τέτοιες μέρες. 25 Μαρτίου είναι διπλή γιορτή για τον Ελισμό. Από την μια ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και από την άλλη η επέτειος της Επανάστασης του 1821. Αυτό που αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά είναι ότι η έναξη της Επανάστασης, η προσπάθεια αποτύναξης από τον Οθωμανικό ζυγό, έδειξε ότι ο Ελληνισμός πορεύεται με διαχρονικές αξίες, οι οποίες τον συνοδεύουν σε όλο το διάβατο. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να ζητήσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ας θυμίσουμε λοιπόν όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας, ας θυμηθούμε ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να πάμε μπροστά. Χρόνια πολλά σε όλους. Και πάμε τώρα να δούμε την παρέλαση στα Τρίκαλα. Είπαμε ήταν μια επεισοδιακή παρέλαση. Έτσι κι αλλιώς στα Τρίκαλα είναι βαρύ το χτύπημα που έχουν δεχτεί μετά την τραγωδία των Τεμπών. Έτσι. Έχουν χάσει την ζωή τους τα παιδιά της οικογένειας Πλακιά. Γνωρίζουμε το θρήνο, γνωρίζουμε τον πόνο τους. Οπότε από τις οικογένειες των θυμάτων είχαμε ένταση, Ιωάννα. Ακριβώς. Ήταν ένα αίτημα που είχε εκφραστεί από τις προηγούμενες μέρες να μην παρευρεθεί στην παρέλαση στην πόλη των Τρικάλων η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Παπακώστα. Οι συγγενείς της οικογένειας Πλακιά που έχασαν τα τρία κορίτσια, δύο δίδυμες και την πρώτη τους ξαδέρφη, βρέθηκαν στο σημείο όπου έγινε η παρέλαση απέναντι από τους επισήμους, ενώ άφησαν και 57 λουλούδια μπροστά στο σημείο που ήταν επίσημη, στη μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Να πούμε μάλιστα ότι είχαν προτρέψει τα σχολεία και τους συλλόγους που θα συμμετέχουν στην παρέλαση να μην γυρίσουν το κεφάλι στους επισήμους, κάτι που ακολουθήθηκε από την πλειοψηφία σχεδόν των ατόμων που παρήλασαν. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένταση προς το τέλος της παρέλασης, οπότε και πέρασε το πυροσβεστικό, το πυροσβεστικό όχημα, όπου ξεκίνησε να έχει τις σιρήνες μπροστά από τους επισήμους. Οι γονείς και η οικογένεια των κοριτσιών Πλακιά ξεκίνησαν να λέει ότι εμείς θέλουμε τα κορίτσια μας πίσω, είναι ο θρήνος μας αυτή τη στιγμή, ζητάμε δικαίωση και δικαιοσύνη και να μην συγκαλυφθεί το δυστύχημα των Τεμπών. Στο ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει θα ακούσουμε κατά συνέπεια την κυρία Σοφία Πλακιά, έτσι τη μητέρα της μιας κοπέλας που είναι θύμα της τραγωδίας των Τεμπών και τον κύριο Νίκο Πλακιά που είναι ο γονιός των δύο κοριτσιών, ακριβώς. Κοριτσιών. Πάμε να τους ακούσουμε. Επεισόδιο με πρωταγωνιστές της οικογένειας θυμάτων των Τεμπών δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την 25η Μαρτίου στα Τρίκαλα. Την ώρα που περνούσε η πυροσβεστική, υπήρξε κορνάρισμα επιδεικτικά μπροστά από τις οικογένειες των θυμάτων. Με χαιρετισμό προς τους επισήμους, με αποτέλεσμα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών να εξοργιστούν. Σύντομα τα πνεύματα οξύνθηκαν και ο κύριος Δημήτρης Πλακιάς απευθύνθηκε λεκτικά για την πράξη του πυροσβέστη, ενώ πλησίασε και ένα άτομο από τη διοίκηση της ΜΗ. Εκείνη τη στιγμή κινητοποιήθηκε και η αστυνομία και επικράτησε ένταση. Ζήτω το ελληνικό έθνος! Την παρέλαση εκφώνησαν ο κύριος Χρήστος Κοντούλας και η κυρία Ειρήνη Καναδήμα. Εμείς ξέρεις που είμαστε να αρχίσουμε. Εσύ και πολύ
Πέρασε όλα, πέρασε όλη η νεολαία και δεν γύρισε κανένας να κοιτάξει, γιατί δεν υπάρχει λόγος, δεν υφίσταται. Να πάψει εκείνη εκεί πια η αυτή που είχαμε τους πολιτικούς Μέγα και Τρανό. Τέλειωσε αυτό, δεν υπάρχει. Το είδανε στα πρόσωπα των παιδιών. Πόσος πολιτισμός, ο πολιτισμός μας έφερε εδώ. Και το έλα πάμε κι όπου βγει. Δεν περιμέναμε τέτοια. Τα κορνάρια υπηρεσιστική μπροστά μας που θα κανένα σχολείς τι, πια υπηρεσιστική που τα παιδιά και εγώ τουσαν. Τα παιδιά τα δικά μας και εγώ τουσαν και δεν πήγε κανένας να τα βγάλει. Κανένας. Η αστυνομία ήταν μόνο εκείνο το βράδυ δίπλα μας. Ήταν η έστατη τροπή να τραβήξουν κόρνα μπροστά μας. Είχαμε μόλις την καλή διάθεση να σταθούμε δίπλα σας, να σας ευχαριστήσουμε για αυτόν τον αγώνα που κάνετε μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ. Δεν θα καταλάβουμε ούτε πυροσβεστικές ούτε αστυνομίες κανέναν. Κανέναν. Δεν πλατρέπονται. Κάπου και τα γαλόνια και τα 800 και τα 900 ευρώ που παίρνουν τα κουμπάρια να σταματήσουν. Πού πατάς κόρνα, στη μάνα την χαροκαμένη με τα τρία παιδιά. Τροπή. Το δικό του μήνυμα είναι μεταξύ για την επέτειο της 25ης Μαρτίου έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας που είναι από τα Τρίκαλα, επισημαίνοντας μεταξύ των άλλων ότι η επέτειος της 25ης Μαρτίου μας υπενθυμίζει διαχρονικά τις μεγάλες μάχες που έχει δώσει ο ελληνικός λαός. Καλούμαστε, είπε, η καθημεία και ο καθένας να διατηρήσουμε αυτές τις φιλελεύθερες αξίες που απηχούν σε όλο το δυτικό πολιτισμένο κόσμο. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα και ως έλεος τους Έλληνες, είπε. Πάμε τώρα να δούμε και τι έγινε με την παρέλαση στην Καρδίτσα, Ιωάννα. Ακριβώς και εκεί οι συγγενείς των θυμάτων και πιο συγκεκριμένα οι γονείς και ο αδερφός του Βάιου Βλάχου, του ενός εκ των δύο καρδιτσιωτών που έχασαν πέρυσι τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών, κάθισαν καθ' όλη τη διάρκεια της παρέλασης απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, ενώ στη συνέχεια πλησίασαν την εξέδρα και ζήτησαν από τους βουλευτές να μην ξεχαστεί το έγκλημα των Ντεμπών, να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ώστε να πάρει η υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης όπως ζητάνε και να αποδοθεί δικαιοσύνη και δικαίωση για τις οικογένειες των θυμάτων, σε ήρεμους τόνους όμως να αναφέρουμε. Ενώ στη συνέχεια πλησίασαν και τον Μητροπολίτη Καρδίτσας, τον κύριο Τιμόθεο, ο οποίος τους απίφθινε λόγια παρηγοριάς. Να το δούμε το ρεπορτάζ. Το παρόν στην παρέλαση στην Καρδίτσα έδωσαν και οι γονείς του Βάιου Βλάχου, ενός από τους δύο καρδιτσιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών πέρυσι, οι οποίοι πήραν θέση ακριβώς απέναντι από τους επισήμους. Με τη λήξη της παρέλασης πλησίασαν στην εξέδρα των επισήμων και απευθύνθηκαν στην εκπρόσωπο της κυβέρνησης και τους βουλευτές, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας στη μνήμη του παιδιού τους και όλων των θυμάτων. Πριν αποχωρήσουν, συνομίλησαν και με το σεβασμένο τον Μητροπολίτη κύριο Τιμόθεο, που τους απίφθινε λόγια παρηγοριάς. Με την καθερωμένη πάντως παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας, κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου και στην Καρδίτσα. Οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν ώστε να την παρακολουθήσουν χιλιάδες καρδιτσιώτες που γέμισαν αρκετή ώρα πριν ξεκινήσει τα πεζοδρόμια της οδού Καραϊσκάκη. Σε δηλώσεις τους μετά το πέρας της παρέλασης, οι εκπρόσωποι των αρχών στάθηκαν στο διαχρονικό μήνυμα που επισήμαναν των αγώνων των Ελλήνων, αλλά παράλληλα και στις σύγχρονες προκλήσεις για τη χώρα. 200 χρόνια από τον ξεσπασμό και την απελευθέρωση του έθνους, φτάνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στην ελευθερία μας. Τον αγώνα που έδωσαν οι πρόγονοί μας για να είναι ελεύθεροι, για να είμαστε ελεύθεροι. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σήμερα με αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση πρέπει να σκεφτούμε όλους τους αγώνες που δώσαμε, τις καταστροφές που αντιμετωπίσαμε, τους τριάμβους που πετύχαμε για να έχουμε μια Ελλάδα ισχυρή, ευρωπαϊκή, φιλελεύθερη δημοκρατία. Με κυρίαρχο την ενότητα. Την ενότητα των Ελλήνων, την ενότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η πατρίδα μας πέρασε μεγάλες δυσκολίες, κατάφερε σπουδαία πράγματα τα τελευταία χρόνια και έχει πολύ μεγάλη σημασία να μείνουμε σε αυτόν τον δρόμο. Στον δρόμο της ανάπτυξης, της ευημερίας, της ενίσχυσης της εξωτερικής μας πολιτικής. Μάλιστα, τώρα σε όλες τις παρελάσεις παρακολουθήσαμε στιγμές εθνικής περηφάνειας αλλά και στιγμές να κυριαρχεί ο θρήνος αλλά και η οργή των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών, Ιωάννα. Ένα από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα
που καταγράψαμε στη διάρκεια των χθεσινών παρελάσεων ήταν και αυτό που συνέβη με την μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντια, η οποία σπάραξε στο κλάμα μετά την παρέλαση με τον υπουργό, τον κύριο Παπασταργίου, να σπέρδει δίπλα της και να την αγκαλιάζει. Ακριβώς είναι αυτό που ανέφερα και προηγουμένως, ότι οι συγγενείς των θυμάτων στην παρέλαση της Λάρισας βρέθηκαν απέναντι από την εξέδρα των επισήμων. Έτσι λοιπόν και η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, η κυρία Άλμα, βρέθηκε εκεί πέρα φορώντας μπλουζάκι που έλεγε «Δεν ξεχνώ τους 57 δικοχαμένες ψυχές», κρατώντας λουλούδια αλλά και μικρά χαρτιά που έγραφαν πάνω «Δικαιοσύνη». Η ίδια μετά πλησίασε προς τους επισήμους, όπου ξεκίνησε να φωνάζει προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι της λείπει η ίδια της η κόρη, γιατρίνα όπως την αποκαλεί με κάθε ευκαιρία, ότι της λείπει, ότι δεν είναι εδώ και ζητάει δικαίωση τόσο για το παιδί της όσο και για τα 56 άλλα άτομα που χάθηκαν. Ο κύριος Παπαστεργίου την αγκάλιασε, της είπε, δεσμεύτηκε ότι θα δοθεί η δικαίωση, έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση των Τεμπών και ότι σίγουρα αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί. Να πούμε ότι και ο κύριος Κουρέτας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, πλησίασε την κυρία Λάτα και την αγκάλιασε. Ενώ πραγματικά και η ίδια ανέφερε ότι ήταν ένα ξέσπασμα της Οδύνης και ότι της λείπει η κόρη της. Πάμε να το δούμε και αυτό το θέμα. Ένταση αλλά και συγκίνηση προκλήθηκε για λίγα λεπτά μετά τη λήξη της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου στη Λάρισα. Με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτας που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, να ζητά να συνομιλήσει με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριο Παπαστεργίου, ο οποίος έδωσε το παρόν στη Λάρισα για τις εκδηλώσεις εορτασμός εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα τόνισε ότι είναι θυμωμένη με την εξέλιξη της υπόθεσης. Μιλώντας για την κόρη της, σημείωσε πόσο της λείπει και ότι είναι σίγουρη πως τη βλέπει από ψηλά. Μετά από διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς, η οικογένεια πλησίασε στον Υπουργό, με τη μητέρα να σπαράζει την αγκαλιά του λέγοντας: «Μου λείπει τόσο πολύ. Κάντε το καθήκον σας», το μήνυμα που έστειλε προς τον Υπουργό. Και στην επιτροπή και έκαναν αυτά που μας γελιοποιούν κάθε μέρα. Και εμείς καταραίουμε. Όλο το γενικό πρόσφατα θα του δώσω ένα λουλούδι από την κόρη μου και του βλέπει από ψηλά. Αν αισθάνεται δίκιος με αυτά που έκανα, να κοιμάται ήσυχο στη σπίτι του, είναι εγώ τι να πω. Μας γεμίζει ορκή, μας γεμίζει ορκή, παιδιά, μας γεμίζουν ορκή για τα παιδιά. Είμαι σίγουρη η κόρη μου με βλέπει αυτή τη στιγμή πάνω και εγώ ήμουν περίφημη για αυτήν, γιατί ήταν πάντα σημειοφόρος σε αυτόν τον δρόμο και τώρα κλαίω για τη δικαιοσύνη. Είμαι η φωνή της, πρέπει να δικαιωθούν αυτά τα παιδιά, 20 χρονών, παιδιά, πολλά. Και το βάλαν στο χώμα, πρέπει να μου πει μπροστά στα μάτια αν είναι δίκαιος με αυτό που έγινε στη Βουλή. Πρέπει να κάνει κάτι σαν να πλαισιώσει. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε. Αύριο θα είναι το παιδί του. Και κανείς δεν θα τον επιδιώξει, θα του το σκοτώσει. Αν δεν κάνουμε κάτι για τα τέμπη, θα αλλάξει κάτι σε αυτήν τη χώρα. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η χώρα. Πρέπει να είναι η αρχή τα τέμπη. Για να αλλάξουν τα πάντα. Εκεί ήταν και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, καθώς και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Όχι, αλήθεια, είμαι γονείς. Δεν πρέπει να αλλάξουμε. Χωρίς άλλα σχόλια, έτσι μπροστά σε αυτές τις εικόνες του θρήνου μιας από τις μητέρες που έχασαν άδικα τα παιδιά τους σε αυτή την τραγωδία. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θεματολογία. Πάμε, Γιώργο, σε αυτό το σημείο να δούμε τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Ανοίγει ο καιρός, αρχίζουν οι εκδρομείς και επισκέπτονται διάφορες περιοχές. Έπεσαν και 2-3 ημέρα διαδοχικά. Οπότε η κίνηση στα πρατήρια είναι αυξημένη. Πολύ σωστά, Βάσο. Αυξημένη ήταν η κινητοποίηση του κόσμου, οι οποίοι εφοδιάστηκαν με καύσιμα και επισκέφτηκαν τόσο τη Θεσσαλία όσο και εκτός της Θεσσαλίας. Οι κοντινές διαδρομές έκαναν, πραγματοποιήθηκαν εκδρομές. Ιδιαίτερη ήταν και η προσέλευση των τουριστών, οι οποίοι ενίσχυσαν το θεσμό της τοπικής οικονομίας. Τώρα αρνητικός παράγοντας, ωστόσο, υπήρξε η αύξηση των τιμών των καυσίμων, ανατιμήσεις που αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο εξαιτίας και των τεταμένων σχέσεων μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Πιο συγκεκριμένα, είχαμε την καταστροφή 2 δηληστηρίων καυσίμων στη Ρωσία και όλο αυτό έχει ένα παγκόσμιο αντίκτυπο. Σε δηλώσεις τώρα στην κάμερα του Άστρα τοποθετήθηκε και η πρόεδρος Βενζινοπολιών Μαγνησίας, ναι, η κυρία Κοντοχρήστου. Πάντως, όταν πλησιάζουμε κοντά σε τρίμερα και όταν πλησιάζουμε κοντά στην άνοιξη, κοντά στο καλοκαίρι, τότε βλέπουμε κατά έναν τρόπο, οι βενζινοπόλες, βέβαια οι πρατηριούχοι, δίνουν τις δικές τους εκδοχές από τη δική τους πλευρά
το τι μπορεί να οδηγεί εκεί, αλλά πάντοτε σε τέτοιες περιόδους βλέπουμε τις τιμές να αλλάζουν, να ακολουθούν μια ανωδική πορεία. Τώρα λένε ότι αυτή η αύξηση των τιμών θα συνεχιστεί, δηλαδή δεν είναι μόνο για αυτές τις μέρες, θα το δούμε αυτό να συμβαίνει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιώργο, ωστόσο, η κυρία Κοντοχρήστου μας εξηγεί τι συμβαίνει, μας μιλάει για την κίνηση και μας λέει γιατί έχουμε αυτή την άνοδο των τιμών. Πάμε να την ακούσουμε. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική χαρακτηρίστηκε η κίνηση του κόσμου στα τρίμερα που προηγήθηκαν καθαράς Δευτέρας και 25ης Μαρτίου. Η επισκεψιμότητα των τουριστών ήταν αυξημένη, αφήνοντας θετικό πρόσημο στην τοπική κοινωνία. Τα τρίμερα και τα δύο, και της αποκριάς αλλά και της 25ης, από άποψη επισκεψιμότητας κινήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Είδαμε πολλούς επισκέπτες να έρχονται στην πόλη μας και στην παραλία για να δουν όλες τις εκδηλώσεις που είχαμε αυτές τις μέρες. Η αποτίμηση έχει θετικό πρόσημο. Είδαμε κινητικότητα και στο δικό μας το επάγγελμα, αλλά και ευρύτερα σε όλη την αγορά, αφού και από τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης ακούσαμε θετικά αποτελέσματα. Σίγουρα αυτά βοηθάνε, γιατί και όλο το τελευταίο διάστημα, πριν τις γιορτές, λόγω και της ακρίβειας που υπάρχει, που είναι και το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία, να βλέπουμε συγκρατημένη την αγορά. Σίγουρα η αποτίμηση είναι θετική. Όπως δήλωσε η πρόεδρος των Βενζινοπόλεων, Βασιλική Κοντοχρήστου, αναμένονται να τιμήσει στις ήδη υπάρχουσες τιμές των καυσίμων ως απότοκο των τεταμένων σχέσεων μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Προβλέπονται νέες αυξήσεις, καθώς είδαμε χθες μετά και τα γεγονότα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που βομβαρδίστηκαν δηληστήρια στη Ρωσία, μία άνοδο της τιμής του βαρελιού. Χθες αποτιμήθηκε στα $86. Πράγμα που σημαίνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε περαιτέρω αύξηση των τιμών. Και εδώ είναι που χρειάζονται να πάρθουν μέτρα. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό το ράλι ανόδου, φυσικά θα δούμε ακόμα περισσότερο αυξήσεις στο τελικό προϊόν, αφού η ενέργεια ευθύνεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής, μεταφορικής και τελικής επεξεργασίας προϊόντων όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων. Οπότε θεωρούμε ότι πρέπει εγκαίρως να πάρθουν μέτρα συγκράτησης των τιμών όσον αφορά για τη χώρα μας, με φυσικά πάγιο αίτημά μας τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης που αφορά πολλούς επαγγελματίες και τον πρωτογενή. Πάγιο αίτημα των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των καυσίμων και επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας η μείωση των εκάστοτε τιμών. Μάλιστα, τώρα έχουμε αύριο να περιμένουμε τις ανακοινώσεις από πλευράς της κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό έχουν προαναγγελθεί. Αύριο θα έχουμε συγκεκριμένα όλα τα δεδομένα. Θα γίνουν επίσημα οι ανακοινώσεις. Την ίδια ώρα όμως, Ιωάννα, εργαζόμενοι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Μπροστά μας έχουμε μία πανελλαδική απεργία στις 17 Απριλίου. Ακριβώς, και ήδη τα συνδικάτα και τα εργατικά κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα ετοιμάζονται. Με αφορμή λοιπόν και τις αυριανές ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης για τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, που όπως έχει γνωστοποιηθεί θα είναι περίπου στο 4-5%, τα εργατικά σωματεία αντιδρούν σε αυτές τις αυξήσεις ψίχουλα, όπως τις χαρακτηρίζουν, καθώς όπως λένε μπορεί ο μισθός να αυξάνεται. Αυξάνεται όμως και το κόστος ζωής, αυξάνεται το κόστος για το σούπερ μάρκετ και έτσι λοιπόν ο μισθός δεν φτάνει για να καλύψει τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων. Όπως αναφέρει και ο κύριος Κόκας, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Λάρισας, απευθύνει κάλεσμα για την απεργιακή κινητοποίηση στις 17 Απριλίου, για την πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση. Καλεί όλους τους πολίτες της Λάρισας να συμμετέχουν, γιατί όπως λέει το πρόβλημα είναι κοινό, καθώς όπως ξεκινάει από τον κατώτατο μισθό, με τις αυξήσεις να μην φτάνουν να καλύπτουν τα βασικά έξοδα, έτσι πηγαίνει και στις υπόλοιπες τάξεις των εργαζομένων. Τώρα είναι μια απεργιακή κινητοποίηση που έχει προαναγγελθεί πριν γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις, έτσι με βάση τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Επίσης, παρά το γεγονός ότι απέχουμε περίπου ένα 20ήμερο από αυτή την κινητοποίηση, τα καλέσματα συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει, που σημαίνει ότι τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία, οι φορείς δίνουν έμφαση, θέλουν να δώσουν βαρύτητα, θέλουν να είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση που θα στεφθεί με επιτυχία, δηλαδή που θα έχει συμμετοχή. Να δούμε τελικά τι θα γίνει. Υπάρχει χρόνος βέβαια μπροστά. Πάμε προς το παρόν να ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου της Λάρισας. Τις νέες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση και αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός, σχολιάζουν εργαζόμενοι λέγοντας πως οι υποτιθέμενες αυξήσεις δεν φτάνουν για να καλύψουν τα έξοδα της ακρίβειας. Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη
διαρρεύσει έτσι, δημοσιότητα. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρή αύξηση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τις πραγματικές, τις ουσιαστικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους. Δηλαδή, τα 30 ευρώ ουσιαστικά που θα προβλέπονται αύξηση στον ονομαστικό μισθό, θα εξανεμιστούν από τις πρώτες ημέρες δηλαδή, που θα τα πάρουν αυτά και ολεκτικά στην τσέπη τους. Και μιλάμε βέβαια μόνο για όσους αμείβονται με το κατώτατο μισθό. Δεν θα υπάρχει ούτε ένα ευρώ αύξηση, ούτε σένς, για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους που αμείβονται κάτι της έστω παραπάνω από τον κατώτατο μισθό. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους της περιοχής μας, τα συνδικάτα εδώ, με αποφασιστικότητα να οργανώσουν τον αγώνα για την απεργιακή μάχη στις 17 του Απριλίου, προκειμένου να διεκδικήσουμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Εμείς λέμε τουλάχιστον 900 ευρώ κατώτατος μισθός, παράλληλα όμως και επιπρόσθετα σε σχέση και με το εξής. Δηλαδή να επανέλθουν οι τριετίες και για όλους τους εργαζόμενους, δηλαδή και όχι μόνο αυτούς που αμείβονται με το κατώτατο μισθό, αλλά για κάθε εργαζόμενο, να προσμετρήσουν όλα τα έτη και όχι τα 11 χρόνια τα οποία η κυβέρνηση βγάζει απ' έξω, δηλαδή από το 2012 μέχρι το 2023, και βέβαια να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε όλους τους κλάδους. Αυτό προϋποθέτει παράλληλα να καταργηθούν εδώ και τώρα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που απαγορεύουν ουσιαστικά να υπάρχουν τέτοιες συλλογικές διαπραγματεύσεις στους κλάδους και σε χώρους δουλειάς. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν πως το τελικό πόρισμα μετά από διαβούλευση με επιστημονικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους προβλέπει αύξηση του κατώτατου μισθού σε ποσοστό 4-5%. Στην υπόλοιπη τώρα επικαιρότητα, Γιώργο, βλέπουμε τώρα καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, περιστατικά εκφοβισμού ή bullying ή και άγριου ξυλοδαρμού μέσα στα σχολεία ή και εκτός σχολείων, αλλά ανάμεσα σε ανήλικα παιδιά. Είναι περιστατικά, πολύ συχνά, που προβληματίζουν τους πάντες, προβληματίζουν τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς. Έχουν προβληματίσει όμως έντονα, όπως αλλαδίδουν και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Γι' αυτό και όπως έχει προαναγγελθεί, έρχονται νέα μέτρα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Πολύ σωστά, Βάσο. Αυστηροποίηση των μέτρων των ποινών για τους παραβάτες εξήγηλε το Υπουργείο Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Πυρακάκης τόνισε ότι θα πρέπει να επιληφθούμε άμεσα τις συνέπειες του θέματος ώστε να δοθεί η λύση. Τώρα, σε δηλώσεις του στην κάμερα του Άστρα, τοποθετήθηκε και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Αβελίδης. Του ζητήσαμε να σχολιάσει τα μέτρα που θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται, έτσι. Ο οποίος ανέφερε ότι οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πενθήμερη αποβολή. Και ο κύριος στόχος όλης αυτής της ενέργειας είναι η καταστολή του ψηφιακού εκφοβισμού που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, κυρίως μέσω της χρήσης κινητού τηλεφώνου. Για να λέμε τώρα και την αλήθεια, δεν υπάρχει μαθητής σε σχολείο που να μην πηγαίνει καθημερινά στην αίθουσά του μαζί με το κινητό του τηλέφωνο, έτσι. Γνωρίζουμε την ίδια ώρα τι γίνεται με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, είτε με βιντεάκια που τραβούν οι μαθητές, με άλλα που τα διακινούν μέσω των social media και κοροϊδεύουν, γελιοποιούν συμμαθητές τους. Εκεί προσπαθεί να βάλει φρένο το Υπουργείο Παιδείας, λέγοντας ότι στο εξής, δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει η εφαρμογή ακριβώς, αλλά πολύ σύντομα, θα έχουμε απαγόρευση της χρήσης του κινητού τηλεφώνου μέσα στα σχολεία. Πολύ σωστά, Βάσο. Και όποιος είναι παραβάτης, λοιπόν, Γιώργο, πενθήμερη αποβολή. Εννοείται. Ναι. Αυτά λοιπόν μας σχολίασε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πάμε να τον ακούσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Αυστηροποίηση των ποινών για τη χρήση κινητών τηλεφώνων εντός των σχολικών αιθουσών εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας. Σε πρόσφατες δηλώσεις, ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πυρακάκης τόνισε πως το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί χρόνιο πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος, χρήζοντας αναγκαία την επίγνωση των συνεπειών του. Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Άστρα, τοποθετήθηκε και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σωκράτης Αβελίδης. Η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων
στα σχολεία είναι δεδομένη. Υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλοι οι οποίοι απαγορεύουν αυτή τη χρήση. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι τέτοιο έχει εφαρμοστεί στα σχολεία, τόσο γιατί τα κινητά τηλέφωνα είναι πολύ μικρά, μπορούν να κρύβονται εύκολα. Ίσως κάποιοι μαθητές να μην γνωρίζουν καν το ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών, αλλά και γιατί πολλοί γονείς δεν συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς. Η υπουργική απόφαση, η εγκύκλιο η οποία προαναφέρθηκε, το ότι δηλαδή θα υπάρχουν αυστηρότερες ποινές για τη χρήση κινητών τηλεφώνων, θα είναι πολύ χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς, για τους παιδαγωγούς των σχολικών μονάδων. Υπάρχει μία λέλαπα που πλήττει τους νέους μας, η ψηφιακή παραβατικότητα. Ψηφιακή παραβατικότητα μπορεί να είναι ακόμη και να γίνεται ακόμη και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να σημαίνει ψηφιακό τζόγο, μπορεί να σημαίνει παιχνίδια που κυκλοφορούν στο ίντερνετ έναντι τιμήματος και διάφορα άλλα τα οποία εμπλέκονται με όσα προείπα. Έξω από το σχολείο μπορεί η εν λόγω παραβατικότητα, η ψηφιακή παραβατικότητα που λέμε, να ελοχεύει ακόμη και μέσα στο εφηβικό δωμάτιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι θέμα των γονέων περισσότερο του να ελέγχουν τους μαθητές, να ελέγχουν τα παιδιά τους και κυρίως να ευαισθητοποιηθούν για το συγκεκριμένο θέμα. Θα είναι μια πράξη αποτροπής για τους μαθητές, δηλαδή κάνει τους μαθητές να το ξανασκέφτονται όταν πρόκειται να προβούν σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, διότι οι πολλές μέρες αποβολής θα σημαίνουν και περισσότερες απουσίες και θα σημαίνουν τον κίνδυνο να χάσουν τη χρονιά τους οι εν λόγω μαθητές. Αυτό λοιπόν θα δράσει αποτρεπτικά, αλλά σίγουρα δεν θα βελτιώσει την κατάσταση τόσο όσο θα ελπίζαμε εάν δεν εμπλακούν και οι γονείς. Η αλόγιστη χρήση των κινητών εντός και εκτός αιθουσών εντείνει το φαινόμενο του ψηφιακού εκφοβισμού, καθιστώντας άμεση την παρέμβαση της πολιτείας. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ιωάννα, με παιδίατρο ενδυναμώνεται το Δημοτικό Πολυατρείο της Λάρισσας. Ακριβώς, είναι μια εξαγγελία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λαρισαίων ότι από 1η Απριλίου θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο παιδίατρος στο Δημοτικό Πολυατρείο που στεγάζεται τώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ξεκινάνε λοιπόν τα ραντεβού. Να πούμε μάλιστα ότι, όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Γαλαμπύρας, κάνουν από τώρα την ανακοίνωση προκειμένου όσοι ενδιαφέρονται να κλείσουν από τώρα το ραντεβού τους, να υπάρχει ανταπόκριση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη Δημοτική Αρχή να εξυπηρετούν τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Ήταν άλλωστε μία υπόσχεση από πλευράς της παράταξης του κύριου Μαμάκου να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές υγείας. Και έτσι λοιπόν προανήγγειλαν ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και νέες προσλήψεις σε νέες ειδικότητες ιατρών και νοσηλευτών. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις. Από 1η Απριλίου αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα ο νέος παιδίατρος στο Δημοτικό Πολυατρείο στη Λάρισα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται να προστεθεί στις προσπάθειες ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας, που αποτελεί βασική υπόσχεση της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Μαμάκου. Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής έχει έναν ευρύ πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση των μονάδων υγείας. Οι έχοντες κοινωνική, η ανάγκη κοινωνικής προστασίας, οι ανασφάλιστοι, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθήκων, έχουν ανάγκη της βοήθειάς μας και της συμπαράστασής μας. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τα δημοτικά ιατρία με γιατρούς ειδικοτήτων. Όχι μόνο με αυτούς, αλλά και με άλλους επιστήμονες, όπως οι ψυχολόγοι, οι διατροφολόγοι, ακόμα και οι φυσιοθεραπευτές, ώστε να παρέχουμε ένα ολιστικό πλαίσιο παροχής υγείας. Ξεκινήσαμε προσθέτοντας έναν ειδικό γιατρό, παιδίατρο, στα εξωτερικά ιατρία. Η παροχή αυτής της υπηρεσίας θα ξεκινήσει από 1η Απριλίου. Απλώς το ειδοποιούμε νωρίτερα για να ενημερωθεί ο κόσμος, ώστε να, από την πρώτη μέρα να υπάρχει προσέλευση. Θα συνεχίσουμε προσπαθώντας να ενδυναμώσουμε το ιατρείο, όπως είπαμε, και με άλλες ειδικότητες. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Κλινικής ανέφερε ότι οι κλινικές λειτουργούν με ραντεβού, ενώ τόνισε ότι οι υπηρεσίες προσφέρονται στο Πολιτιστικό Κέντρο του Αγίου Κωνσταντίνου. Κατά κόρον λειτουργούμε με ραντεβού. Είναι καλύτερα γιατί έτσι μπορούν να προσέλθουν οι ωφελούμενοι σε μια ώρα, την οποία και οι ίδιοι θα είναι τους διευκολύνει περισσότερο. Οι υπηρεσίες μας αυτή τη στιγμή προσφέρονται στο Πολιτιστικό Κέντρο του Αγίου Κωνσταντίνου, εκεί στεγάζεται και το Δημοτικό Πολυατρείο. Είναι επί της οδού ιερών πολυτεχνείου
και 23 Οκτωβρίου 119, είσοδος από 23 Οκτωβρίου, θα πάρουν στο τηλέφωνο 2410-233-430 και η νοσηλεύτρια που είναι εκεί πέρα θα κανονίσει το ραντεβού τους και θα λάβουν και τις αντίστοιχες οδηγίες. Όπως ανέφερε ο κύριος Δελαμπύρα, στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνουν και άλλες προσλήψεις ειδικοτήτων για το Δημοτικό Πολυατρείο της πόλης. Πάμε να δούμε τώρα, Γιώργο, τι γίνεται και με τους επαγγελματίες, σχεδόν με όλες τις επαγγελματικές τάξεις, γιατί στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με POS. Είναι που είναι όλα τα άλλα τα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Τώρα πρέπει να γίνει και αυτό. Λένε οι επαγγελματίες ότι δυσκολευόμαστε. Μικρή η προθεσμία που μας έχει δοθεί. Σε απόγνωση βάζουν οι επαγγελματίες του χώρου και πιο συγκεκριμένα οι τοπικοί επιχειρηματίες, καθώς στην Αθήνα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για να επιληθεί το ζήτημα. Η προθεσμία είναι μέχρι τέλος Μαρτίου και τα πρόστιμα είναι τσουχτερά σε περίπτωση που δεν γίνει διασύνδεση. Μαρτίου, δηλαδή 4-5 μέρες από σήμερα που μιλάμε. Πολύ σωστά. 4 είναι οι μέρες που δίνει η πολιτεία. Τα πρόστιμα είναι τσουχτερά σε περίπτωση που δεν γίνει διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Και τα πρόστιμα μπορεί να τα επομισθούν όχι μόνο οι επιχειρηματίες, αλλά και οι αρμόδιοι τεχνικοί ταμιακών. Μάλιστα, αντιμέτωπες και οι δύο πλευρές με τυχόν πρόστιμα. Η μία πλευρά τονίζει ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να φέρουν εις πέρας όλο αυτό το έργο. Τη διαδικασία της διασύνδεσης. Και να βρουν και διαθέσιμα ραντεβού με τους αρμόδιους τεχνικούς. Ναι. Και από την άλλη πλευρά και οι τεχνικοί από την πλευρά τους λένε ότι εμάς δεν μας αφήνει η πλατφόρμα να κλείσουμε τόσα ραντεβού όσοι είναι οι επαγγελματίες που ζητάνε, αλλά και φοβούνται για την προμήθεια, για το αν θα έχουν τον κατάλληλο αριθμό των μηχανημάτων POS ώστε να εξυπηρετήσουν όλους αυτούς τους πολίτες. Γιατί αφενός, άμα κλείσουν τα ραντεβού και δεν πραγματοποιηθούν αυτά τα ραντεβού επειδή δεν υπάρχουν τα μηχανήματα, τότε κινδυνεύουν εκείνοι με το πρόστιμο. Στην πράξη τώρα, γιατί καλή είναι η θεωρία, αλλά στην πράξη. Όταν περνάμε στην εφαρμογή, εκεί φαίνονται και τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα και η τεχνική, Γιώργο, και οι επαγγελματίες τα βλέπουν τώρα, τα βιώνουν. Γι' αυτό και έχουν ζητήσει παράταση. Έτσι ακριβώς είναι, Βάσο. Και υπάρχει μια απίστευτη κολλησιεργία. Οι επαγγελματίες του χώρου ζήτησαν εξάμηνη παράταση και αντιθέτως το κράτος έδωσε 1+1 μήνα. Γεγονός που καθιστά αδύνατη και την. Και πάλι τώρα λένε ότι αυτό δεν υπάρχει. Και δεν λένε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο χρόνος απλά για να τον τραβήξουν προς τα πίσω. Σημειώνουν συγκεκριμένα ζητήματα, συγκεκριμένα εμπόδια που έχουν προκύψει και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν φτάνουν, λέει, ούτε η τεχνική, ούτε μπορούμε να βρούμε τα ραντεβού που θέλουμε στο χρόνο που πρέπει. Άρα, αν πάει ένα ραντεβού η Ιωάννα μετά το τέλος του μήνα, τι θα γίνει, και έχουμε πρόστιμο. Μέχρι στιγμής αυτό έχει γνωστοποιηθεί ότι θα υπάρχουν πρόστιμα, γιατί θα έπρεπε να έχουν ήδη δηλώσει κάποιοι από τους κλάδους τα ραντεβού τους, με αποτέλεσμα αυτό να μην έχει καταστεί εφικτό λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και οι τεχνικοί. Το πρόστιμο θα είναι από 1.000 έως 1.500 ευρώ, εδώ αξίζει να σημειωθεί. Και ανάλογο πρόστιμο θα επομισθούν και οι τεχνικοί ταμιακών, αν δεν φέρουν εις πέρας τις διαδικασίες που έχουν αναλάβει. Σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι λίγο να κληθείς να πληρώσεις έως και 1.500 ευρώ, ειδικά αν κάτι γίνεται χωρίς να έχεις εσύ την ευθύνη. Δηλαδή, αν θέλεις να προχωρήσεις με βάση όσα οι αποφάσεις προβλέπουν, αλλά δεν γίνεται να συμβεί αυτό. Γιατί δεν υπάρχουν τεχνικοί, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Απομένουν 4 μέρες μέχρι να λήξει αυτή η προθεσμία. Θα δούμε αν θα δοθεί κάποια παράταση. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει, αφού σας ευχαριστήσω και τους δύο, και εσένα Γιώργο και εσένα Ιωάννα, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια σε εσάς. Εμείς να δούμε το θέμα. Ευχαριστούμε. Σε πλήρης αναστάτωση ο επιχειρηματικός κλάδος, καθώς η προθεσμία διασύνδεσης των POS με τις ταμιακές μηχανές λήγει τέλος Μαρτίου, καθιστώντας αδύνατη την κάλυψη των εκκρεμωτήτων τόσο για τους καταστηματάρχες όσο και για τους τεχνικούς των ταμιακών μηχανών. Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Άστρα τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μεγάλης, έμπορος και τεχνικός της τοπικής κοινωνίας. Θεωρητικά και πρακτικά το κράτος έχει δώσει ημερομηνία διασύνδεσης μέχρι και τέλος του Μάρτη, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Έχει δώσει βέβαια και μια παράταση ακόμα ενός μηνός, δηλαδή είχε να δώσει 1+1 μήνα. Για να πάρουμε αυτή την παράταση πρέπει να ανεβάσουμε όλοι οι έμποροι ταμιακών μηχανών ένα
ραντεβού στην πλατφόρμα της ΑΕΔΕ που να δίνουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να επισκεφθούμε το κατάστημα για να κάνουμε τη διασύνδεση του τεμπικού συστήματος με το POS της κάθε επιχείρησης. Κάτι που φυσικά είναι θεωρητικώς εύκολο να το κάνουμε τον υπολογιστή μας. Πρακτικώς είναι δύσκολο να, κάνουμε, να προλάβουμε να επιτύχουμε όλα αυτά που θέλουν από το κράτος. Να καταλάβετε ότι μόνο από τη δικιά μου επιχείρηση η ΑΕΔΕ σήμερα μου είχε εμφανίσει περίπου τους 1.200 ακόμα ενεργές ταμιακές μηχανές που πρέπει να κάνουν διασύνδεση. Όσες ταμιακές και να προσπαθήσω να φτιάξω μέσα σε μια μέρα, δηλαδή η αναβάθμιση δεν είναι κάτι που θα μας πάρει πολύ χρόνο, παίρνει περίπου μισή με μία ώρα στο κατάστημά μας. Η δυσκολία είναι στο ότι πρέπει να επισκεφθώ το κατάστημα, να πάω να κάνω και τη διασύνδεση. Αν όλα πάνε καλά, σε μισή ώρα περίπου, 20 λεπτά έχω τελειώσει. Αν όμως το κατάστημα δεν πάνε καλά, μπορεί να φάω μία ολόκληρη μέρα και να καταφέρω να κάνω μόλις δύο μηχανές ή μία μηχανή. Θεωρητικώς έχουν πει ότι θα είναι από 1.500 ευρώ και προς τα πάνω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι εφικτό, ότι δεν θα γίνει. Γιατί ο ίδιο πρόστιμο θεωρητικό βάζουν και σε εμά. Δηλαδή και σε μένα, όταν δεν κάνω μια διασύνδεση, θεωρητικώ θα μου βάζει 1.000 ευρώ πρόστιμο κάθε μηχανή που δεν έχω φτιάξει. Σαν σύλλογο των ταμιακών μηχανών, έχουμε κάνει ένα αίτημα στο Υπουργείο για παράταση τουλάχιστον 6 μηνών για να προλάβουμε να κάνουμε τη διασύνδεση. Να φτάσουμε δηλαδή τουλάχιστον μέχρι τέλο Ιουνίου. Όλη η εστία σε ελάχιστα ταμιακή μηχανή. Οπότε θέλουμε νέε ταμιακέ μηχανέ εκεί και ξανά πάλι συνδέσει. Ομοίω θέλουμε και νέα συστήματα για όλου του πλανόδιου, λαϊκέ αγορέ, για του τεχνίτε που είναι έξω, δηλαδή υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού. Όσοι κυκλοφορούν έξω και έχουν μπλοκάκι ή έχουν συστήματα που πρέπει να πληρώνονται έξω, πρέπει και αυτοί να αλλάξουν συστήματα. Άρα ο όγκος δουλειάς είναι τεράστιος και δεν γίνεται στην πόλη μας, πούμε, 7 με 10 άτομα που κάνουν αυτή την εργασία. Το ίδιο γίνεται και σε όλες τις πόλεις. Είναι κάτι το οποίο είναι ανέφικτο. Άμεσο αίτημα του κλάδου, η θέσπιση νέας παράτασης ως προς τη διασύνδεση των ταμιακών από πλευράς πολιτείας. Ελάτε τώρα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, μη φύγετε, επιστρέφουμε με ενδιαφέροντα θέματα. Εδώ και πάλι επιστρέψαμε μαζί σας μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με την πολιτική επικαιρότητα, γιατί τούτη την ώρα κατατίθεται στην Βουλή η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, μια πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του κόμματος, του κύριου Ανδρουλάκη, και μετά από συνεννόηση και με άλλα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Πολίτη. Τον καλησπερίζουμε εδώ στα στούντιο της τηλεόρασής μας. Γεια σας, κύριε Πολίτη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους, γιατί χθες είναι η εθνική γιορτή που είχαμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πρόταση δυσπιστίας όμως τώρα έχουμε κατά της κυβέρνησης, έτσι. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Κοιτάξτε, κυρία Σαμακοβλή, το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι ήταν ο μοναδικός πολιτικός χώρος, και ιδιαίτερα μετά τις υποκλοπές, που φώναζε για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ήτανε και τα τελευταία γεγονότα αναφορικά με την κοπτοραπτική, την οποία υπήρξε. Ένα δημοσίευμα σε Κυριακάτικη εφημερίδα που μιλούσε για μονταζιέρα, να πούμε για όλους, για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν. Μιλούσε αυτό το δημοσίευμα σε πρωτοσέλιδό του για μονταζιέρα στην επικοινωνία του σταθμάρχη εκείνο το βράδυ της τραγωδίας των Τεμπών. Ότι δηλαδή μάλιστα κόπηκαν και ράφτηκαν κάποιες συνομιλίες. Μάλιστα. Και όλο αυτό ήρθε να προσθεθεί και να αποτελέσει μαζί με τις υποκλοπές και με το θέμα της κυρίας Ασημακοπούλου, με τη διαρροή των email τα οποία παρατηρήθηκαν, ήρθε να συνδεθεί όλο αυτό, να συνδέσει όλο ένα γαϊτανάκι στο οποίο νομίζω ότι μας δίνει δίκιο. Το κράτος δικαίου χτυπιέται στην Ελλάδα και πάνω σε αυτή τη βάση ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλεί και τα υπόλοιπα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου πάντα για να καταθέσουν την πρόταση δυσπιστίας και να φέρουν μέσα στη Βουλή να ακουστούν τουλάχιστον αυτά που έχει να πει και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, αλλά να έρθει και ο κ. Καραμαλής, ο οποίος όσο συζητιόταν το θέμα των Τεμπών δεν εμφανίστηκε καθόλου μέσα στη Βουλή. Ποια είναι τα σημεία, λέτε, που συνδέουν αυτές τις τρεις υποθέσεις μεταξύ τους? Συνολικά είναι το κράτος δικαίου. Για μας είναι πολύ βασικό κομμάτι. Ο κόσμος αντιλαμβάνομαι ότι βάζει ως πρώτο κομμάτι, πρώτο σκέλος, την ακρίβεια, το πρόβλημα της στέγασης, το γεγονός ότι δεν του φτάνουν τα λεφτά το μήνα, ότι φτάνει 15 του μήνα και δεν έχει εισόδημα για να μπορέσει να βγάλει μέχρι τέλος του μήνα.
Αλλά πραγματικά, εάν δεν ξεκινήσουμε από τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα δεν θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Γι' αυτό λοιπόν, αναλογιζόμενοι τη βαρύτητα των δεδομένων αυτών και όλων αυτών των πραγμάτων που έχουν συμβεί το τελευταίο 1,5 περίπου χρόνο, ξεκινώντας από τις υποκλοπές, νομίζουμε ότι είναι η στιγμή να συζητηθούν σοβαρά. Και να συζητηθούν σοβαρά διότι υπάρχουν ευθύνες και ευθύνες οι οποίες βαραίουν ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να είναι ένα χέρι το οποίο δίνει την εντολή για τις υποκλοπές και να μην ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Δεν μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει δώσει στην κυρία Σημακοπούλου τις λίστες και να μην ξέρουμε ποιος ήταν αυτός που έδωσε τις λίστες. Δεν μπορεί, ακόμα και στην περίπτωση των Ντεμπών, το ίδιο βράδυ που θρυνούμε μια τεράστια τραγωδία, 57 άτομα τελικά χάσαν τη ζωή τους, κάποιος να έχει μπει στη διαδικασία να διανύμει ένα μονταρισμένο υλικό σε συγκεκριμένα μνημεία. Όλα αυτά είναι ζητήματα σε συνάφεια κιόλας και επικουρικά από το γεγονός ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας μας κατηγορεί ότι δεν της επιτρέπουμε να κάνει τη δουλειά της. Κάτι το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια τέτοια υπόνοια ότι εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε σοβαρούς θεσμούς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αν λοιπόν συμβαίνουν αυτά, πρέπει κάποιοι να απολογηθούν. Από την άλλη, όμως, έχουμε τους εισαγγελείς της χώρας μας και τους δικαστές μέσω της δικής τους ένωσης να απαντούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να λένε ότι κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Κανένα πρόβλημα. Για μας, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να πέσει άπλετο φως, μάλλον. Πρέπει να πέσει άπλετο φως. Όποιος έχει ευθύνη να βρεθεί ο ένοχος. Και ας κάνει τη δουλειά του και η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, ας κάνουν τη δουλειά τους και οι Έλληνες δικαστές και η ελληνική δικαιοσύνη. Σε όλους έχουμε εμπιστοσύνη. Αλλά πρέπει να αφήσουμε τα γεγονότα να μιλήσουν από μόνα τους. Έχουμε όμως εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, γιατί όταν διαρκώς αφήνουμε αυτό το σκηνικό της δυσπιστίας πάνω από το έργο της δικαιοσύνης, τελικά τις έχουμε εμπιστοσύνη. Μα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα δεν μίλησε για την ελληνική δικαιοσύνη. Για την κυβέρνηση είπε ότι δεν της επιτρέπει να κάνει τη δουλειά της. Σαφέστατα και υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ πού θεωρείτε ότι μπορεί να οδηγήσει αυτή η τριήμερη συζήτηση που θα ξεκινήσει στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την πρόταση Μομφής? Θεωρούμε ότι θα φέρει τους ενόχους μπροστά, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευθύνη, αν όχι ένοχοι, διότι και ο κύριος Καραμαλής έχει την πολιτική ευθύνη συνολικά του γεγονότος, από το γεγονός ότι ήταν ο υπουργός και ότι δεν έπραξε τα σωστά, αυτά που έπρεπε να κάνει αναφορικά με την 717 σύμβαση. Είναι μια κίνηση, για να καταλάβουμε, είναι μια κίνηση από την πλευρά, από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, τώρα και των άλλων και των υπολείπων κομμάτων που συνυπογράφουν. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνυπογράφει αυτή την πρόταση, έτσι. Νομίζω και οι υπόλοιποι θα το κάνουν. Είναι μια, μια κίνηση για να έρθει στο βήμα της Βουλής ο κύριος Καραμαλής εκεί, αποσκοπεί. Και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά το βασικότερο, για να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, διότι με όλα αυτά που παρατηρούμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην ίδια την κυβέρνηση. Και θέλουμε να αποδείξουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα παρακράτος που, όπως είπα και πριν, κάποιο χέρι με ρημνά για τις υποκλοπές, κάποιο χέρι για τη λίστα των email που πήρε η κυρία Σημακοπούλου, κάποιο χέρι για να κάνει τα μοντάζ στις συνομιλίες του Σταθμάρχη εκείνη την τραγική ημέρα. Συμφωνείτε και με το ΣΥΡΙΖΑ για πρόωρες εκλογές και για εκλογές οι οποίες θα πρέπει να επιβλέπονται από παρατηρητές? Όχι. Όχι. Και νομίζω είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, νομίζω ότι και την προηγούμενη περίοδο του με τον κύριο Τσίπρα και την τωρινή με τον κύριο Κασελάκη, καταφέρνει πάντα να ρίχνει σωσίβιο σωτηρίας και να στέλνει την κουβέντα σε άλλη περιοχή. Όπως χαρακτηριστικά μου έλεγε ένας πολύ φίλος, μάλλον λέει ο αγαπημένος του ηθοποιός είναι ο David Hasselhoff και το Baywatch. Διότι τέτοια σωτηρία και τέτοια λογική του να αποπροσανατολίσουμε την κοινή γνώμη και να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα δεν το κάνει ούτε το ίδιο το Μαξίμ. Γι' αυτό λέτε το κάνει σήμερα. Θεωρώ πως. Ελπίζω μάλλον, να μην πω τι θεωρώ. Ελπίζω ότι το έκανε κατά λάθος. Ελπίζω. Γιατί αν το κάνει επί τούτου, τότε είναι επικίνδυνος ο κύριος Κασελάκης. Μα αφού έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μα μιλάμε για τον κύριο Κασελάκη και την πρόταση που έκανε περί διεθνών επιστατών, ναι, δηλαδή, στις εκλογές. Τι βλέπετε, ότι από τη μία συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Μομφής να ανοίξει η συζήτηση και από την άλλη καταθέτει μια δικιά του πρόταση? Ναι, για νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος του κύριου Κασελάκη αυτό. Ναι, νομίζω ότι προφανώς δεν κατάλαβε ή δεν ήξερε. Δεν μπορεί να υπόθηκε κάτι τέτοιο από Έλληνα πολιτευτή, από Έλληνα
αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι χώρες οι οποίες θέλουν ανθρώπους να τους ελέγχουν σε εκλογές είναι χώρες που δεν νομίζω ότι η Ελλάδα ανήκει σε αυτά τα. Είναι καθεστώτα κατά πρώτα. Υπάρχει ένα σαφής διαχωρισμός έτσι, σε αυτή τη θέση την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αυτά τα θέματα κυριαρχούν στην επικαιρότητα και φαίνεται ότι θα μας απασχολούν όσο κινούμαστε προς τις ευρωεκλογές. Σίγουρα και στις ευρωεκλογές, αλλά και εν γέννη σε όλο το κομμάτι αυτό το επόμενο. Είπαμε, το κράτος δικαίου είναι για εμάς βασικός πυλώνας της δημοκρατίας και βασικός πυλώνας της κοινωνικής συνοχής μας. Δεν μπορούμε να πορευτούμε με μια κυβέρνηση η οποία δεν μας δίνει εμπιστοσύνη ότι υπάρχει δικαιοσύνη τουλάχιστον. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο για μας αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ απόλυτα, θα το ξαναπώ, ότι ο κόσμος κάποιες φορές δεν μπορεί να πάρει το μυαλό του από την ακρίβεια, από τα προβλήματα που βλέπει στην καθημερινότητά του, αλλά πραγματικά η δικαιοσύνη για μας και το κράτος δικαίου είναι νούμερο ένα πυλώνας. Εσείς λέτε δηλαδή ότι η κυβέρνηση δεν αφήνει τη δικαιοσύνη να λειτουργήσει κατά πώς νομίζει. Και αυτό και το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί ένα μικρό επιτελικό παρακράτος. Διότι ακόμα και στις υποκλοπές ο επικεφαλής ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Άρα έπρεπε να έχει την ευθύνη. Στο κομμάτι των email που φύγαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα χρησιμοποίησε η κυρία Σιμακοπούλου, προφανώς κυρία Κεραμέως ως υπουργός, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τη βασική ευθύνη. Και στο κομμάτι των τεμπών, ο υπουργός ο κ. Καραμαλής, όταν ξανακατέβηκε στις εκλογές, δεν ξανακατέβηκε γιατί του το είπε ο κόσμος. Κάποιος του το επέτρεψε. Και αυτός νομίζω ότι ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω δεν είπε κάποιος άλλος, δεν πήρε κάποιος άλλος την απόφαση αυτή. Ωραία. Για τα συγκεκριμένα λέτε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε τη δικαιοσύνη, αποδίδουμε τις κατηγορίες. Θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή προς την κυβέρνηση. Φοβόμαστε ότι προσπαθούν να μείνει κάποιος ατιμόρυτος και να καλυφθεί ενδεχομένως κάποια από αυτά τα σκάνδαλα. Γι' αυτό και προχώρησε ο πρόεδρός μας την πρόταση δυσπιστίας. Τώρα για τις ευρωεκλογές, κύριε Πολίτη, πώς διαφορετικά κινείστε εκτός από αυτά. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία οργανωτική και εμείς στο κόμμα μας, σιγά-σιγά. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί το ψηφοδέλτιο. Κάθε μέρα ανακοινώνονται και νέα άτομα. Σήμερα, ας πούμε, ανακοινώθηκε μια πάρα πολύ καλή περίπτωση που για μένα κοσμεί το ψηφοδέλτιο όμως, όπως είναι ο κύριος Μανιάτης. Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν αντίστοιχοι σύντροφοι οι οποίοι ανακοινώθηκαν που δείχνουν ποια είναι η λογική μας. Ποιο είναι το σκεπτικό του Προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη. Εξ όσων γνωρίζουμε και τα υπόλοιπα στελέχη μας, τα οποία θα συγκροτήσουν το Ευρωψηφοδέλτιο, θα αποτελέσουν μια πολύ σοβαρή ομάδα που θα κατέλθει τις εκλογές, θα δημιουργήσει κλίμα, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν έχει στο μυαλό του τις ευρωεκλογές και θα καταφέρουμε να δείξουμε τις ιδέες μας για την Ευρώπη, διότι μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ πάντοτε ήταν το κόμμα το οποίο ήθελε την Ελλάδα στην Ευρώπη, την ήθελε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ήθελε εδώ, την ήθελε δυνατή, την ήθελε ευρωπαϊκή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα, κύριε Πολίτη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, τώρα εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη. Είναι δικηγόρος θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Δεν είμαι δικηγόρος, είμαι συγγενής θύματος. Της Λαρισαίας Χλωρού Βασιλικής, μητέρα τεσσάρων υπέροχων παιδιών, ηρωίδα στη ζωή, δολοφονηθής από την Ελλάδα που τόσο πολύ αγάπησε. Σας βρίσκουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Κωνσταντινίδη. Ναι, εδώ στην περιφέρεια είμαστε. Έχουμε ένα θέμα το περιφερειακό το δικό μας, διότι στο δεύτερο εξώδικο που έχουμε επιδώσει στον κύριο Αγοραστό, τον πρώην Περιφερειάρχη και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν έχουν δοθεί απαντήσεις και ψάχνοντας να δούμε τι έγινε από τον Σεπτέμβριο. Δεν το έχουμε βρει, ενώ έχει γίνει η επίδοση, δεν έχουμε βρει το εξώδικο. Και σήμερα υπάρχει το θέμα μας εδώ, για να δούμε, να μας απαντήσει ο πρώην Περιφερειάρχης τι ακριβώς έχει γίνει. Εσείς έχετε αποστείλει λοιπόν ένα εξώδικο, σωστά, για όσα είχαν συμβεί. Το δεύτερο εξώδικο. Στο πρώτο εξώδικο απήντησε ο κύριος Αγοραστός με μια εξώδικη δήλωση. Ναι. Μόνο που δεν μας έδωσε τις απαντήσεις που θέλαμε. Και στείλατε απήντησε και δεύτερο εξώδικο. Επικαλέστηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, είπε ότι ήταν αρρωγός εκεί, ότι υπήρχε παρουσία δικαστικών αρχών και κλιμακίου κυβερνητικού,
Οπότε εμείς ζητήσαμε, δεν μας είχε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις στο πρώτο εξώδικο και αναγκαστήκαμε, στείλαμε ένα δεύτερο εξώδικο και στον ίδιο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν πήραμε απαντήσεις. Σκαλίζοντας τα πράγματα λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο να βρούμε την ημέρα της επίδοσης, γιατί με δικαστικό επιμελητήριο έγινε αυτό, αλλά το εξώδικο δεν μπορούμε να το βρούμε πουθενά. Άρα τι, δεν έχει παραλείπτει το εξώδικο? Δεν έχει... Το εξώδικο από τη στιγμή που επιδόθηκε είναι δεδομένο ότι έχει παραλευθεί από τη γραμματεία είτε από τους νομικούς του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αλλά λέει η Περιφέρεια ότι δεν το έχουμε παραλάβει. Η Περιφέρεια λέει ότι το έχει παραλάβει σαν επίδοση, αλλά δεν το βρίσκουμε. Οπότε κάποιος έκανε κάποια παράβαση καθήκοντος. Κάτι ακριβώς έχει γίνει. Το οποίο δεν συνάδει με τα καθήκοντα των εκάστοτε υπηρεσιών που υπάρχουν στην Περιφέρεια. Δηλαδή εξαφανίστηκε το δεύτερο εξώδικο. Εξαφανίστηκε. Θα μας απαντήσει ο πρώην Περιφερειάρχης από αυτό. Η νομική υπηρεσία που ήταν. Η διαδικασία λοιπόν να πάτε μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει να κάνει με το γεγονός ότι εκεί επιδόθηκε και το εξώδικο. Γι' αυτό και εσείς είστε παρόν σήμερα εκεί. Βεβαίως. Είχε επιδοθεί και στον κύριο Αγοραστό στην Περιφέρεια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και η κοινοποίηση ήταν και για Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και για Αριοπάγο και για τον Ανακριτή και για τη Μεσαγγελία Εφετών. Σήμερα έχει ξεκινήσει η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα στο Περιφερειακό. Ναι, είχε τεθεί το θέμα και μέσα είναι τώρα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου να πούμε τις θέσεις μας. Α, τώρα θα ξεκινήσετε λοιπόν. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο που υπόθηκε, μάλιστα. Όχι, ακόμα δεν γνωρίζουμε κάτι. Τα τελευταία τώρα γεγονότα που έχουν οδηγήσει και σε πολιτικές αναταράξεις, κύριε Κωνσταντινίδη, σχετικά με το μοντάζ που σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας έγινε στη συνομιλία του Σταθμάρχη εκείνο το βράδυ. Πώς θα σχολιάζετε, δεν ξέρω αν ακόμη έχει... Ναι. Μα ακούτε. Έχετε... Σας έχασα λίγο, παραλάβετε λίγο την ερώτηση. Πώς σχολιάζετε τα τελευταία γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το μοντάζ στη συνομιλία, εκείνο το μοιραίο βράδυ, του Σταθμάρχη? Αυτά είναι γνωστά σε εμάς και γνωστά και στον ελληνικό λαό και στον Ανακριτή, διότι και τα έχει καταθέσει ο Κώστας ο Γενιδούνιας και ήταν αρκετές υπόνοιες από εμάς, διότι αρκετοί μηχανοδηγοί έχουν κάποιους κώδικες που μιλάνε στα συμπής, στην επικοινωνία τους, οι οποίοι δεν συνάδουν με αυτά όλα που ακούσαμε. Και αυτό το ξέραμε ότι υπήρχε κοπτοραπτική. Τώρα, γιατί οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές δεν ασχολήθηκαν με το θέμα και το πώς το παρέλαβαν σε δύο μέρες κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουμε ποιοι ήταν, αστυνομικοί ή δικαστικοί, και πώς φτάσανε μετά τα κοπτοραπτικά οι αλλοιωμένες συνομιλίες, αυτό είναι θέμα του ανακριτή να το δει. Άρα ήταν σε γνώση δική σας, λέτε. Το γνωρίζατε, είχατε γνωρίζαμε, δεν ήταν αποδεδειγμένα τα στοιχεία. Εμείς γνωρίζαμε όμως ότι όντως δεν ίσχυαν αυτές οι συνομιλίες μεταξύ σταθμάρχη και μηχανοδηγού ή μεταξύ μηχανοδηγών. Και τι σκέφτεστε, τι είναι αυτό που μπορεί να οδήγησε στην κοπτοραπτική της συνομιλίας? Για ποιο λόγο λέτε ότι έγινε? Εδώ και 13 μήνες όλα καταδεικνύουν ένα συγκεκριμένο γεγονός. Συγκάλυψη της δολοφονίας. Οι ιατροδικαστές δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους, οι δικαστές δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους, οι πραγματογνώμονες οδηγήσαν τις ανακριτικές αρχές σε λάθος συμπεράσματα, οι άρχοντες πυροσβεστικής και της αστυνομίας δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε, καταργήθηκαν οι κώδικες ποινικής οικονομίας και δεν περιβλήθηκε ο χώρος, δεν ξέρουμε ποιος έχει δώσει εντολή, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο πράγμα μέσα στην δικογραφία. Ο καθένας λοιπόν πηγαίνει σε ένα τόπο εγκλήματος και κάνει ό,τι θέλει. Πάρθηκαν και τα πράγματα από εκεί από την εταιρεία Παντρεμένους και τα πήγαν σε ένα οικόπεδο δικό τους. Ποιος έδωσε την εντολή, γιατί να πάνε εκεί, γιατί δεν ελέγχθησαν μετά? Κύριε Κωνσταντινίδη, συνεχίζετε ως συγγενής των θυμάτων να κινείστε σε όλα τα επίπεδα. Στο Περιφερειακό, στο Ευρωκοινοβούλιο, στον Αριοπάγο, στα δικαστήρια φυσικά της Λάρισας. Διαδοχικές οι ενεργές σας, αναζητώντας τι έχει συμβεί. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο που θα αρχίσουμε να ξεδιαλύνουμε τι έχει γίνει? Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν κινιόντουσαν οι συγγενείς των θυμάτων και τόσο δραστικά και τόσο επίμονα, θα είχαμε ένα ακόμα μάτι και στη δικογραφία και γενικά στην πλάτη της τωρινής κυβέρνησης, γιατί το μάτι αφορά την προηγούμενη κυβέρνηση. Και θα ήθελα να απαντήσω και για τον εκπρόσωπο εκεί του ΠΑΣΟΚ που είχατε,
τον κύριο πολίτη, όχι να απαντήσω, να πω την άποψή μου, είναι ότι συμφωνώ σε όλα όσα έχει πει, μόνο που επί Πασόκ, επί κυρίου Χρυσοχοίδη υπογράφηκε σύμβαση 7-17 με την κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και επίσης και ο κύριος Πύλης από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτός πέρασε τη 7-17 στα χέρια του και αυτός δεν υλοποίησε, οπότε όλοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία. Και η πρόταση δυσπιστίας είναι σωστή, αλλά δεν έχει σημασία μόνο με τα τέμπη. Αυτά και ήθελα να μας πείτε, να το ρωτούσατε, πού προσδοκά με την πρόσταση δυσπιστίας. Μήπως αρθρωθούν, γιατί η πλειοψηφία έχει τόσους πολλούς ψήφους και θα την κάνει θετική την ψήφο. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι και εσείς με δυσπιστία τα αντιμετωπίζετε όλα όσα συμβαίνουν, έτσι. Μα αν δεν ήμασταν με δυσπιστία, 13 μήνες δεν θα τρέχαμε τώρα. Αύριο έχουμε πάλι συνάντηση με την εισαγγελέα εφετών και με τον κύριο ανακριτή. Θα καταθέσουμε και καινούργια στοιχεία. Έχουμε καταθέσει και το πόρισμα του κύριου Κοκοτσάκη την Παρασκευή. Και η ομάδα Νίμπης έχει καταθέσει από την προηγούμενη εβδομάδα την έκθεσή της. Στην εισαγγελία πρωτοδικών θα καταθέσουμε και μια καινούργια μήνυση που θα αφορά όλους όσους ονομαστικά εμπλέκονται στη συγκάλυψη, δηλαδή και τους δικαστές που ήταν παρόντες και δεν περιφρούρησαν τον χώρο, και τους άρχοντες της πυροσβεστικής που δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους, και τους ιατροδικαστές και τους πραγματογνώμονες. Όλους λοιπόν θα τους πάρει ο φάκελος και από εκεί και πέρα η εισαγγελία θα κάνει τη δουλειά της. Νομίζω ότι από 13 μήνες κάτι αρχίζει και φαίνεται στην όλη ιστορία. Θα ανοίξει το κάδρο των ευθυνών και των προσώπων όσον αφορά το κομμάτι της συγκάλυψης και περιμένουμε να ανέβει το κατηγορητήριο και στην πρόεδρο της δράσης, την κυρία Τσιαπαρίκου, και σε στελέχη του ΣΕ και στους πρόεδρους και διευθύνων σύμβουλους του ΣΕ, όπως και στον κύριο Τερεσάκη και στον κύριο Πατέρα, και από εκεί και πέρα στελέχη υπουργείων και υφυπουργούς και υπουργούς. Τα καινούργια στοιχεία που θα προσκομίσετε αύριο σε τι αφορούν, κύριε Κωνσταντινίδη? Καινούργια στοιχεία δεν έχουμε για αύριο. Θα κάνουμε ένα υπόμνημα για αυτά που θα ζητήσουμε, έρευνες που πρέπει να γίνουν και στο οικόπεδο του κυρίου Παντρεμένου, ποιες ομάδες θέλουμε να συμμετέχουν σε αυτό, και θέλουμε να κάνουμε και ένα αίτημα στον εφέτη ανακριτή για έναν δικαστικό πραγματογνώμονα ειδικού σκοπού, για να μπορέσει να του αναθέσει το έργο τι ακριβώς δεν έγινε ως όφιλε, που είχαν καθήκον να υπηρεσπιστούν όλες οι υπηρεσίες από τις 28 Δευτέρου του 2023, από τις 23 και 18 που έγινε το δυστύχημα μέχρι σήμερα. Αυτό θα ρίξει το πραγματικό φως και θα δείξει τι ακριβώς δεν έγινε. Τώρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι παρόν ο κύριος Αγοραστός. Θα περιμένετε απευθείας απαντήσεις αυτή τη στιγμή? Δεν σας άκουσα. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο τώρα που συνεδριάζει και θα ξεκινήσει η συζήτηση του θέματός σας με το εξώδικο, ο κύριος Αγοραστός είναι παρόν? Περιμένετε? Είναι παρόν, είναι παρόν. Εδώ ήταν, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάπου πήγε, αλλά νομίζω εδώ ήταν. Όταν μπήκα μέσα, εγώ ήταν εδώ. Περιμένετε λοιπόν να πάρετε απαντήσεις στη διάρκεια της συνεδρίασης? Βεβαίως. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα εμείς, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Εδώ και πάλι μετά τις διαφημίσεις μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνεχίσουμε με τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των Μεγάλων Καλυβίων. Για να υποδεχθούμε το μέλος της Επιτροπής των Πλημμυροπαθών στα Μεγάλα Καλύβια, τον κύριο Δημήτρη Κάβουρα, επειδή οι πλημμυροπαθείς συνεχίζουν και παραμένουν απλήρωτοι σε ένα μεγάλο ποσοστό και θέτουν κάποια αιτήματα προς την κυβέρνηση. Κύριε Κάβουρα, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε κυρία Συμβουλή, σε εσάς και στους τηλεθετές σας. Τι γίνεται, για περιγράψτε μας λίγο, τι γίνεται και στη δική σας περιοχή μετά τις καταστροφικές πλημμύρες? Γιατί άλλα περιμένατε και άλλα τελικά έχουν έρθει. Κοιτάξτε, στην περιοχή μας έγιναν τεράστιες ζημιές. Εν ολίγης να σας περιγράψω, γύρω στα 110 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα, γκρεμισμένα σπίτια. Mm-hmm.
άλλα τόσα περίπου είναι τα πράσινα με μεγάλες ζημιές και άλλα τόσα περίπου τα κίτρινα επίσης με μεγάλες ζημιές, αφού το νερό εισχώρησε από 50 εκατοστά μέχρι 2 μέτρα μέσα στα σπίτια. Έχουν πνιγεί πάνω από 2.000 πρόβατα, χιλιάδες πουλερικά, αγροτικά μηχανήματα, γιοταγή αυτοκίνητα που σκεπάστηκαν από το νερό, 18.000 στρέμματα περίπου πλημμυρισμένα, καλλιεργημένα. Οι ζημιές λοιπόν και εδώ είναι τεράστιες. Έχετε, πάρει, στιγμή... λίγο... Έχετε ναι. πάρει λίγο τα πάνω σας εκεί στην περιοχή? Έχετε αντιμετωπίσει κάποια από τα προβλήματα? Ο κόσμος προσπαθεί να συμμαζευτεί όσο μπορεί, να κλείσει κάποιες πληγές. Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν σοβαρά. Περίπου ένα 20 με 25% του πληθυσμού δεν έχει λάβει ακόμα την πρώτη αρρωγή. Καθόλου. Καθόλου. Γιατί είτε αυτό? Για πρώτη, είτε για δευτερεύουσα κατοικία. Γιατί αυτό, κύριε Κάβουρα, γιατί έχει συμβεί αυτό? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς και δυστυχώς δεν βρίσκουμε και κάποιον αρμόδιο για να μας απαντήσει. Δηλαδή ο πλέον αρμόδιος είναι ο κύριος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός. Ζητήσαμε επανειλημμένα συνάντηση μαζί του, δεν κατέστη δυνατό, επειδή ο υφυπουργός δεν έχει τέλος πάντων τον απαραίτητο χρόνο. Δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση εμείς και δεν μας δίνει απάντηση και κάποιος αρμόδιος. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που δεν έχουν πάρει την πρώτη αρρωγή πληρεί όλα τα κριτήρια, δηλαδή έχει το χαρτί από τους ελέγχους που έγιναν, από τη ΔΑΕΦ, και τα απαραίτητα χαρτιά, συμβόλαια σπιτιού κλπ. Και είναι απορίας άξιο όντως, γιατί 6 μήνες μετά δεν μπόρεσε να πάρει ακόμα την πρώτη αρρωγή. Αυτά τα χρήματα τα περιμένουν οι συγκάτοικοί σας εκεί για τις κατοικίες τους, για να προχωρήσουν στις επισκευές των σπιτιών τους. Σωστά. Δεν είναι όμως για τις επισκευές αυτά. Αυτά είναι μια πρώτη αρρωγή, διότι τα νοικοκυριά έχουν πετάξει στο δρόμο όλα τα υπάρχοντά τους. Ναι, θέλω να πω ότι τώρα μιλάμε για τα ποσά που πρέπει να πάρουν όσοι πλημμυροπαθείς υπέστησαν ζημιές στις κατοικίες τους, όχι σε επιχειρήσεις, σε κάτι άλλο. Μιλάμε για τις κατοικίες, ναι, αλλά μιλάμε για την πρώτη αρρωγή. Ναι. Διότι πέραν τούτου είναι οι αποζημιώσεις που προβλέπονται, αποζημιώσεις τις οποίες δεν πήρε κανένας ακόμα, είτε το σπίτι του χαρακτηρίστηκε πράσινο, είτε κίτρινο, είτε κόκκινο. Μάλιστα. Δεν έχει πάρει κανένας αποζημίωση για να επισκευάσει τις ζημιές που έγιναν για να μπορέσει να μείνει ξανά στο σπίτι του. Η πρώτη αρρωγή είναι ένα ποσό που δόθηκε άμεσα, έτσι, σε σύντομο χρονικό διάστημα στους υπολείπους για να καλύψουν τα πρώτα τους σοβαρά έξοδα. Αλλά 6 μήνες μετά, 1 στους 4 δεν έχει πάρει ούτε καν αυτό το ποσό. Ακριβώς. Τα πράγματα είναι σοβαρά, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Διότι δεν μπορούν οι άνθρωποι να επισκευάσουν τα σπίτια τους που έχουν κρυθεί, όπως σας είπα, είτε πράσινα με ζημιές είτε κίτρινα, πόσο μάλλον τα κόκκινα σπίτια που δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχουν έρθει ακόμα τα χαρτιά των ελέγχων, τα οποία συνοδεύονται από άδεια κατεδάφισης για τα σπίτια που είναι γκρεμισμένα, για να προχωρήσουν στη συνέχεια σε αίτηση για στεγαστική συνδρομή, για την αποκατάσταση της, για να φτιάξουν τέλος πάντων καινούργιο σπίτι. Άρα μιλάμε για περίπου 300 οικογένειες που δεν βρίσκονται τώρα στις εστίες τους, δεν βρίσκονται στα σπίτια τους. Είναι πάνω από 300 οικογένειες. Πάνω από 300, ναι. Ναι, ήδη έχουν φύγει από το χωριό, έχουν νοικιάσει σπίτια στα Τρίκαλα, είτε σε γειτονικά χωριά, είτε διαμένουν σε σπίτια συγγενών και φίλων. Πάνω από 500 άτομα έχουν φύγει. Μάλιστα. Ο πληθυσμός του χωριού, δηλαδή στην τελευταία απογραφή, ήταν 1.650 άτομα. Φανταστείτε λοιπόν, από τα 1.650 άτομα, τα 500 έχουν φύγει, γιατί δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους. Επομένως, εσείς, κύριε Κάβουρα, ζητάτε να γίνει μια συνάντηση αφενός για να δείτε τι έχει συμβεί με τους ανθρώπους αυτούς που δεν έχουν πάρει καν την πρώτη αρρωγή. Πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις για να προχωρήσετε στις επισκευές πια, αλλά βάζετε και ένα αίτημα να πάρει παράταση το επίδομα του ενοικίου. Ναι, είναι το επίδομα ενοικίου και συγκατοίκησης.
το οποίο, όπως προβλέπεται από την απόφαση, είναι 3 μήνες για τα πράσινα σπίτια, 6 μήνες για τα κίτρινα και 2 χρόνια για τα κόκκινα. Όπως καταλαβαίνετε, και το τρίμηνο έχει παρέλθει και το εξάμηνο έχει παρέλθει. Και από τη στιγμή που δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις για να επισκευαστούν οι ζημιές που έγιναν στα σπίτια, άρα ο κόσμος δεν μπορεί να μείνει σε αυτά. Είναι, νομίζω, εντελώς λογικό να ζητάμε την παράταση του χρόνου για τα επιδόματα αυτά μέχρι να δοθούν οι αποζημιώσεις για να μπορέσει ο κόσμος να επισκευάσει τα σπίτια του και να μείνει σε αυτά. Ναι, γιατί το ζητάμε σκεπτικό, επίσης την παράταση το σκεπτικό για τα ήταν ότι φάρμακα. Θα έχετε, ότι το σκεπτικό ήταν ότι θα παίρνατε αυτή την επιδότηση ενοικίου, αλλά ταυτόχρονα θα είχατε λάβει και τα ποσά για να προχωρήσετε στις επισκευές. Τώρα όμως δεν έχει γίνει αυτό, άρα λέτε ότι εμείς θα συνεχίζουμε να είμαστε σε ενοικιαζόμενα σε σπίτια. Ακριβώς. Άρα λοιπόν πρέπει να παραταθεί ο χρόνος για τα επιδόματα συγκατοίκησης και ενοικίου. Όπως ζητάμε επίσης και την παράταση για τα φάρμακα και τις εξετάσεις. Ναι. Υπήρξε ένα ΦΕΚ το οποίο προβλέπει μηδενική συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις για τους πλημμυροπαθείς, τους αποδεδειγμένα πλημμυροπαθείς. Αυτός ο χρόνος λήγει 31 Μαρτίου. Παίρνοντας υπόψη όμως και την κατάσταση που μόλις περιγράψαμε, ότι ο κόσμος δεν πήρε ακόμα κάποια αποζημίωση για να αποκαταστήσει τις ζημιές, νομίζουμε επίσης εντελώς λογικό να παραταθεί ο χρόνος για τη μηδενική συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις, όπως επίσης το μέτρο αυτό να γενικευτεί και να πιάνει όλους τους πλημμυροπαθείς για τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες. Γιατί και στην περίπτωση αυτή το σύστημα δεν αναγνωρίζει πολλούς από τους πλημμυροπαθείς οι οποίοι δεν έχουν πάρει την πρώτη αρρωγή. Δηλαδή, επειδή δεν έχουν λάβει την πρώτη αρρωγή, όχι με δική τους ευθύνη, είναι και εκτός των δωρεάν φαρμάκων και των ιατρικών εξετάσεων. Ακριβώς. Αλλά εκτός μένουν και άνθρωποι που έχουν ήδη πάρει την πρώτη αρρωγή, διότι δεν τους αναγνωρίζει το σύστημα. Γιατί? Με αποτέλεσμα να προσφεύγουμε σε λύσεις, για παράδειγμα, να μιλάμε με τον συντοπίτη υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης για να προσπαθήσει να λύσει και αυτός ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Ναι. Δηλαδή, γιατί το σύστημα δεν αναγνωρίζει πλημμυροπαθείς που έχουν λάβει την πρώτη αρρωγή. Γιατί δεν τους αναγνωρίζει, τι σας λένε? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σαφήνεια. Μπορεί το πρόβλημα να βρίσκεται στην ΕΔΙΚΑ ή να βρίσκεται δεν ξέρω και εγώ πού. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ο κόσμος μένει απ' έξω. Ακόμα και από αυτές, τέλος πάντων, τις τις διευκολύνσεις που παρέχονται, έστω και αυτό, είναι μια μικρή ανάσα. Ναι, είναι διευκολύνσεις που παρέχονται, αναγνωρίζοντας μεγάλες καταστροφές, αλλά λέτε ότι σε αυτές τις διευκολύνσεις δεν έχουν πρόσβαση όλοι. Δεν μπορούν όλοι να τις χρησιμοποιήσουν. Ακριβώς. Μάλιστα. Πέρα από τα ζητήματα αυτά, θα ήθελα να συνεχίσω λίγο. Υπάρχει το ζήτημα με τα γκρεμισμένα σπίτια και τις αποθήκες, που όπως σας είπα, έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα στο χωριό μας πάνω από 110 κατοικίες και άλλες τόσες αποθήκες. Τι θα γίνει με τα γκρεμισμένα αυτά? Δηλαδή, ποιος θα φορτωθεί το κόστος της αποκομιδής των γκρεμισμένων και της εναπόθεσής τους εκεί που προβλέπεται, τέλος πάντων, με βάση τους ελέγχους. Για να μην αποτελούν και εστίες μόλυνσης. Αποτελούν εστίες μόλυνσης, αλλά και το κόστος για την αποκομιδή τους είναι μεγάλο. Εμείς με πρόχειρους υπολογισμούς που κάνουμε, για ένα σπίτι, για παράδειγμα, 100-120 τετραγωνικά, το κόστος ανέρχεται στις 5.000 ευρώ. Αν σε αυτό προσθέσουμε και τις αποθήκες, είναι τουλάχιστον άλλες 3.000 ευρώ. Δηλαδή, κάποιος που γκρεμίστηκε το σπίτι του και η αποθήκη του, πρέπει να πληρώσει 8.000 ευρώ για να πάρει τα γκρεμισμένα και να τα εναποθέσει, όπως σας είπα, στην ανακύκλωση. Ναι. Διότι τελικά υπάρχει μια προβλεπόμενη διαδικασία. Τελικά έχετε βρει άκρη ποιος θα συμβάλλει στο να γίνει αυτή η απομάκρυνση των υλικών? Όχι, δεν έχουμε βρει άκρη ακόμη. Απευθύνθηκαμε στην περιφέρεια. Μας είπε ότι το κόστος είναι μεγάλο, δεν υπάρχει διαθέσιμο τέτοιο κονδύλι. Ο Δήμος Τρικαίων μας, ο Δήμαρχος μας απαντάει ότι ζητάει και αυτός από την πλευρά του χρήματα από την κυβέρνηση για να, τέλος πάντων, για να μπορεί να
πάρε τα γκρεμισμένα, αλλά μέχρι στιγμής σαφή δέσμευση και σαφή απάντηση δεν έχουμε. Και αυτό που μένει είναι ότι υπάρχει κίνδυνος ο καθένας από μόνος του να φορτωθεί αυτά τα έξοδα. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γκρεμίστηκε το σπίτι τους, αλλά λόγω του ότι μπορεί να είναι υπερήλικες ή να μην θέλουν να φτιάξουν καινούργια κατοικία, πάλι είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν για να πάρουν τα γκρεμισμένα. Διότι όπως είπατε και εσείς, και αποτελούν και εστία μόλυσης. Απειλείται η υγεία, δηλαδή όσο ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία ανεβαίνει, αλλά μπορεί να είναι και μέσα στα χαντάκια, δηλαδή να έχουν κλείσει τα χαντάκια, να μην μπορεί να γίνει κυκλοφορία του νερού κλπ. Ή να εμποδίζουν τον γείτονα, ή να εμποδίζουν και αυτόν τον ίδιο, ή τέλος πάντων να ενοχλούν τον γείτονα και αυτόν τον ίδιο, και πρέπει να παρθούν. Αν λοιπόν φορτωθεί το κόστος του καθένα ξεχωριστά, θεωρούμε ότι είναι υπέροχο κόστος και το κράτος έχει την ευθύνη να αναλάβει αυτό το κόστος. Διότι δεν ευθύνονται οι πλημμυροπαθείς που γκρεμίστηκαν το σπίτι τους. Εκεί που πλημμύρισαν, στο τέλος θα βγουν και χρεωμένοι και θα αναγκαστούν να πληρώσουν για την αποκομιδή των γκρεμισμένων σπιτιών και αποθηκών. Είναι πάντως τα εμπόδια ακόμη μεγάλα. Έτσι, και είναι μεγάλα τα ζητήματα σοβαρά που καλείστε ως πλημμυροπαθείς να αντιμετωπίσετε. Ναι, τα πράγματα είναι σοβαρά. Ήδη έχουμε στο χωριό μας 40 κοντέινερ, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή διαμένουν σε κοντέινερ. Ξέρετε τώρα τα κοντέινερ είναι κλουβιά των 20 τετραγωνικών, ναι, που μπορούν να μείνουν από ένας μέχρι δύο άτομα. Η οικογένεια δεν μπορεί να μείνει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν οικογένειες αναγκάζονται να πάνε να πληρώσουν ενίκιο. Και εδώ δημιουργήθηκε θέμα σοβαρό, διότι αναγκάστηκαν να πληρώσουν από την τσέπη τους τα ενίκια. Διότι αυτός που νοικιάζει το σπίτι του θέλει και προκαταβολή ενοικίου, θέλει, έτσι δεν είναι, το ενοίκιο, χωρίς να περιμένει πότε θα πληρωθεί ο πλημμυροπαθής, αν και πότε θα πληρωθεί από το πρόγραμμα. Το οποίο, όπως σας είπα, έχει λήξει για τα πράσινα σπίτια και για τα κίτρινα. Έχει παρέλθει ο χρόνος. Και από εδώ και πέρα αναγκάζεται να πληρώνει από την τσέπη του τα ενοίκια. Δηλαδή πλήγηκε, γκρεμίστηκε το σπίτι του, πληρώνει και από την τσέπη του. Και οι άνθρωποι βεβαίως που μένουν στα κοντέν, που οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες. 20 τετραγωνικά ένα κλουβί, αν θα αρχίσει τώρα να δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ξέρετε πώς είναι. Δεν το συζητάμε, κύριε Κάβουρα. Είναι οι προσωρινές λύσεις που τις έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις να μην είναι καθόλου προσωρινές και να έχει τραβήξει χρόνια αυτή η εικόνα, αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, είναι αρκετά τα ζητήματα που θέτετε. Τα παρουσιάζουμε και εμείς εδώ τώρα συνοπτικά τα παρουσιάζουμε, γιατί αλλιώς είναι να τα λέμε και αλλιώς είναι εσείς να τα βιώνετε στην καθημερινότητά σας. Ελπίζουμε σύντομα να γίνει μια συνάντηση, να σας ακούσουν και κυρίως να σας απαντήσουν. Βεβαίως πρέπει να μας ακούσουν, βεβαίως πρέπει να απαντήσουν, βεβαίως πρέπει να επισπευστούν οι χρόνοι για τις αποζημιώσεις, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να μπει στα σπίτια του και να κατοικήσει. Η υγρασία που έχουν μέσα ακόμα από τότε για να μπορέσει να φύγει, πρέπει να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο, αλλά και για να επισκευάσει όλη τη ζημιά, να ξαναχτίσει το νοικοκυριό, γιατί σας είπα όλα τα πράγματα πετάχτηκαν στον δρόμο. Όλα. Και μαζί με ντουλάπες και με ντουλαπάκια και με όλα ό,τι υπήρχε μέσα στο νοικοκυριό, αφού εισχώρησε το νερό 1,5 με 2 μέτρα μέσα στα σπίτια, έχουν πεταχτεί όλο στον δρόμο. Άρα λοιπόν πρέπει να ξαναφτιάξει το νοικοκυριό. Πώς θα το φτιάξει από τη στιγμή που δεν έχει πάρει τίποτα ακόμα σαν αποζημίωση. Ευχόμαστε. Και να φανταστούμε λοιπόν τι θα γίνει με τα γκρεμισμένα σπίτια για να αποκαταστήσει κάποιος ξανά να φτιάξει καινούργιο σπίτι. Ήδη πέρασε ένα εξάμηνο, δεν ήρθαν τα απαραίτητα χαρτιά, άρα το μέλλον είναι δυσίωνο, είναι φανερό. Και εσείς λοιπόν ευχαριστούμε που προβάλλετε τα προβλήματα. Καθόλου να μας ευχαριστείτε. Δουλειά μας αυτή είναι, κύριε Κάβουρα. Και πραγματικά ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχετε τις απαντήσεις που περιμένετε. Πραγματικά το λέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλαμε με την ευκαιρία αυτή να ρωτήσετε κι εσείς. Έχετε το δικαίωμα, τον κύριο Τριαντόπουλο για παράδειγμα. Πότε σκοπεύουν τέλος πάντων να δώσουν αυτές τις αποζημιώσεις στον κόσμο για να μπορέσει να κλείσει κάποιες από τις πληγές που άνοιξε η πλημμύρα. Και δεν μπορεί να αρνείται να συναντηθεί με ένα σύλλογο πλημμυροπαθών που θέλει να του εκθέσει τα προβλήματα των πλημμυροπαθών. Μάλιστα. Και να λάβει κάποιες σαφείς απαντήσεις και δεσμεύσεις.
Διαρκώς το κάνουμε. Εσείς λοιπόν θα μπορούσατε να το απευθύνετε αυτή την ερώτηση. Αυτό ήθελα να πω. Διαρκώς το κάνουμε με κάθε ευκαιρία. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχηθώ σύντομα καλά νέα. Καλή δύναμη, κύριε Κάβουρα, και σε εσάς και σε όλους εκεί. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, για πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε ένα επόμενο που αφορά στο χώρο της υγείας. Αφορά πιο συγκεκριμένα στα κέντρα υγείας που λειτουργούν στην Μαγνησία. Και επειδή καλοκαίρι έρχεται και περισσότερος κόσμος χρειάζεται τις υπηρεσίες τους, πάμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται από άποψη στελέχωσης. Καλωσορίζουμε εδώ μαζί μας το πάντοτε δραστήριο μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Εργαζομένων στα Κέντρα Υγείας Μαγνησίας, την κυρία Νέλη Χοντρογιάννη, για να μας δώσει μια εικόνα. Γεια σας, κυρία Χοντρογιάννη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Χρόνια πολλά για τη χθεσινή εθνική μας επέτειο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τι γίνεται όμως με τα κέντρα υγείας και γιατί αναρωτιόμαστε και εμείς, αλλά και εσείς, τέτοιο καιρό κάθε χρόνο ερχόμαστε να δούμε ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η υποστελέχωση που έχουν, τι πρέπει να γίνει για να ενισχύσουμε τη λειτουργία τους. Νομίζω ότι κάθε χρόνο γίνεται επανάληψη του ίδιου σκηνικού. Έτσι είναι και φέτος, δεν άλλαξε κάτι. Δεν άλλαξε κάτι. Λοιπόν, κάθε κέντρο υγείας έχει τα δικά του προβλήματα. Ας ξεκινήσουμε από τα νησιά που εκεί παρατηρείται ο πολύ μεγάλος όγκος των τουριστών. Πριν κάποιες μέρες είχα μια επικοινωνία με όλα τα κέντρα υγείας περιοχής. Στις Κόπελες μου, για παράδειγμα, δεν έχουμε καθόλου γενικούς γιατρούς. Υπάρχουν οι αγροτικοί οι οποίοι εκπαιδεύονται. Κάποια στιγμή θα πάνε στο νησί. Και τώρα, για να καλύψουμε κενά Σκιάθου και Σκοπέλου, προφανώς θα τους πάρουν από άλλα κέντρα υγείας, όπως έχουν ήδη δρομολογηθεί οι γιατροί οι οποίοι θα φύγουν να πάνε στα νησιά ένα 15ήμερο ή ένα εβδομάδα. Μέχρι να γίνουν προσλήψεις ή μέχρι τέλος πάντων να πάρουμε το μπλοκάκι ή μέχρι να πάρουν κάποιους επικουρικούς, υπάρχει μια δυσκολία με το νησιωτικό σύμπλεγμα μεγάλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν καρδιολόγο που παραμένει ο άνθρωπος στη Σκόπελο, έχουμε την παιδίατρο της Σκοπέλου, έχουμε ένα γενικό γιατρό σε θέση επιμελητή Β' στην Αλόνισο, περιμένουμε τους αγροτικούς οι οποίοι εκπαιδεύονται στο νοσοκομείο να πάνε και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους γενικούς γιατρούς. Η Σκιάδος έχει 2 γενικούς γιατρούς αυτή τη στιγμή, θέλει ενίσχυση όμως, όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει. Και το νησί είναι δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι όπως τα Στεριανά κέντρα υγείας που έχει στο ασθενοφόρο, θα γίνει η διακομιδή άμεσα στο νοσοκομείο. Καμία σχέση το νησί. Uh-huh. Το νησί, αν κάτι συμβεί, πρέπει να ξεσηκωθεί, να οργανωθεί μια ολόκληρη επιχείρηση για να μεταφερθεί ένας ασθενής. Ίσως αυτό που μου λένε και οι συνάδελφοι εκεί, ίσως και ένας φόβος πολλών γιατρών για τα νησιά. Για τις διακομιδές. Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται μεταξύ μας. Για ποιο λόγο δεν προτιμούν οι γιατροί, γιατί πέρα από το οικονομικό που είναι πολύ μεγάλο, πέρα από το ότι η στέγαση είναι πολύ ακριβή, τα νησιά όμως είναι και δύσκολες περιπτώσεις. Mm-hmm. Τώρα, στα υπόλοιπα κέντρα υγείας έχουμε κενά σε κέρδιες ειδικότητες. Πέρα από τα μικροβιολογικά που παραμένουν στον Αλμυρό και στη Σκιάθο που δουλεύουν καλά, ούτε Σκόπελος μικροβιολογικό, ούτε ακτινολογικό. Ούτε η εργαλαστή μικροβιολογικό, ούτε παιδίατρος, ούτε ακτινολόγος που είχαμε επικουρικός και μας έφυγε και κάποια καλύτερη διεργασία. Ούτε ΜΕΑ που έκανε όλο τον νότιο πύλιο με τα Τέσσερα Νικολάου που έτρεχε σε όλη την περιφέρεια από Αγριά μέχρι και Τρίκερη. Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και στο Κέντρο Υγείας Βαλεστίνου με τα πληρώματα ασθενοφόρων, το οποίο πληρώματα ασθενοφόρων υπόθηκε ότι θα γίνουν τομείς σε ΚΑΒ, θα μπουν στο ΕΚΑΒ και θα προσληφθούν τα άτομα που πρέπει να έχουν οι τομείς ΕΚΑΒ. Δεν έχουμε αυτό όμως είναι κάποια αλλαγή εδώ. Όχι, προς το παρόν είμαστε όπως είμαστε. Όπως δηλαδή είμαστε. Έχουμε δύο, και δεν έχουμε την κάλυψη όλων των, σε όλες τις βάρδιες. Όχι, ακόμη. Όχι. Πέρα από την εργαλαστή που έχει μια κάλυψη καλή, η Ζαγορά έχει 4-5 μια κάλυψη καλή, με επικουρικούς και με μπλοκάκια τώρα. Έτσι, μην νομίζουμε ότι όλοι αυτοί είναι οργανικές θέσεις. Ναι. Όλα τα άτομα, όλοι οι συνάδελφοι που εργάζονται έχουν τις οργανικές, είναι το μπλοκάκι,
είναι ο επικουρικός που καλύπτει αυτά τα κενά. Πάντως, είναι κυρία Κοντρογιάννη, δεκαετίες να πω, συζητάμε για αυτές τις ελλείψεις, ακούμε διαρκώς τη βαρύτητα που κατά καιρούς λέγεται και επισημαίνεται από κυβερνώντες ότι θα δοθεί βαρύτητα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλά στην πράξη, για κάποιο λόγο, το αφήνουμε, το ξεχνάμε. Δεν ξέρω, είναι λίγο έτσι όπως το βλέπω χρόνια τώρα, είναι κατακαιρματισμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Υπάρχουν οι τόμοι, υπάρχουν τα κέντρα υγείας, υπάρχουν τα κέντρα κοινότητας των Δήμων. Πριν άκουγα για το πολυατρείο που θα δουλέψει στη Λάρισα. Εμείς λέμε τώρα, εμείς που δουλεύουμε στα κέντρα υγείας και υπάρχει κρατική, δεν είμαστε πρόγραμμα. Υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για το τι θέση πρέπει να έχουν στα κέντρα υγείας και τι ειδικότητες θα την απαρτίζουν. Από τη στιγμή που έχουν φύγει οι ειδικότητες, καλύπτονται πάρα πολύ δύσκολα, αργά, και όταν καλύπτονται πλέον, είναι μπλοκάκια ή επικουρική. Ένας επικουρικός γιατρός, αν του δοθεί μια καλύτερη θέση, καλύτερη αμοιβή, θα φύγει. Θα καθίσει στο κέντρο υγείας. Λογικό δεν είναι. Είναι επιφορτίζεται πόσες εφημερίες στο νοσοκομείο και πήγαινε έλα. Τώρα τα λέω αυτά γιατί από μέσα ξέρουμε πολλά περισσότερα από όσα μπορούμε να πούμε και στον αέρα. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα, προσπαθούμε να καλύψουμε, προσπαθούμε να συνεργαστούμε. Έχουμε κάνει κάποια δίκτυα συνεργασιών με πολλούς τομείς και μετατόμοι, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αλλά όταν έρχεται στο διατάφτη και σου λέει, πού μπορώ να κάνω αυτή την εξέταση, ας πούμε, για παράδειγμα, το νοσοκομείο που περιμένει μετά από 2 και 3 μήνες, ή πρέπει να πληρώσω. Ξέρετε πόσο κόσμο δεν έχει χρήματα να πληρώσει. Πόσο κόσμο δεν έχει χρήματα. Πόσο μας λυπεί αυτό, τους λέμε, να πας να κάνεις την εξέταση αυτή. Πώς λέει, δεν έχω να πληρώσω. Και αν πάω στο νοσοκομείο, θα χρειαστεί να περιμένω 1-2 μήνες. Πώς. Είναι ζήτημα σοβαρό. Λέμε πρωτοβάθμια, λέμε να στρέψουν τον κόσμο να κάνει και προληπτικές εξετάσεις, να κάνει πράγματα. Δεν γίνεται με τον ΕΟΠΗ, πληρώνονται τα πάντα. Πας να κάνεις μια εξέταση σε έναν γιατρό του ΕΟΠΗ και είναι 30 ευρώ η επίσκεψη. Τώρα θα βγάλω ένα πρόγραμμα, μου έλεγαν χθες, δεν έχω ενημερωθεί ίδια, δεν το έχω διαβάσει, για τα τεστ ΠΑΠ. Εμείς στην περιοχή μας είχαμε ΜΕΑ, έχει η θέση είναι κενή, έχει μείνει μια περιοχή ακάλυπτη και τη ζητάει ο κόσμος σαν ειδικότητα. Να καλύψει τόσες γυναίκες και με το θυλασμό και νεογέννητες και πολλά. Γινόταν ένα θαυμάσιο έργο. Πλέον δεν γίνεται. Πώς θα το καλύψουμε? Θα κάνει μια σύμβαση τώρα για ένα χρόνο και μετά θα λύσει σύμβαση και τελείωσε. Προσωρινές. Είναι προσωρινές αυτές οι λύσεις. Είναι τα λεγόμενα παλώματα. Πρέπει κάπως αλλιώς, δηλαδή θα το οργανώσει, να το στείλει και παραπέρα, να κάνει μια κολονοσκόπηση, να πάει στο γυναικολόγο. Πώς, όταν του λες να κάνει και πληρώνει. Πόσα πληρώνει. Πληρώνει χρήματα. Δεν υπάρχουν, κυρία Κοντρογιάννη, με αυτά που μας περιγράφετε τώρα, όχι ότι δεν τα έχουμε ξανασυζητήσει, μετά αναρωτιόμαστε γιατί πολλοί συμπολίτες μας αφήνουν πίσω τα θέματα της υγείας τους, έτσι. Δεν έχουν όλοι την πρόσβαση όπως τα αστικά κέντρα με ευκολία ή ιδιώτη γιατροί στο νοσοκομείο, στην περιφέρεια. Αν δεν είναι στελεχωμένα όλα τα ιατρεία, όλα τα εργαστήρια, ο άλλος πού θα πάει να κάνει τις εξετάσεις του? Μην αναρωτιόμαστε μετά γιατί αφήνουν πίσω τα θέματα της υγείας. Αφήνουν τα δικά τους θέματα, το βλέπουμε. Δυστυχώς υπάρχει μια κινητοποίηση όσον αφορά τα παιδιά. Δηλαδή και στην περιοχή μας έχουν γίνει κινητοποιήσεις να καλυφθεί άμεσα η θέση του παιδιάτρου. Γιατί ο γονιός και τα εμβόλια πρέπει να κάνει το παιδί και όλα τα παιδιά να κατεβαίνει στον πόλο. Ναι, να υπάρχει τουλάχιστον παιδίατρος. Ναι, στη Ζαγορά δεν έχουν παιδίατρο. Η Αρκαλαστή αυτή τη στιγμή δεν έχει παιδίατρο. Η Ολμυρός έχει παιδίατρο. Το Βελεστίνο έχει παιδίατρο, οι Σκιάδος, Κόπελος έχουν παιδιάτρους. Πρέπει να καλυφθεί όμως και τα μέρη. Γι' αυτό μερικά που είναι κομβικά σημεία. Πρέπει και ο κόσμος είναι πιο ευαισθητοποιημένος, κινητοποιείται, στέλνει και υπομνήματα στο διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, δηλαδή προσπαθεί να κάνει κινήσεις και να το επισημάνει πόσο σοβαρός μου είναι η έλλειψη του παιδιάτρου. Με το θέμα των μικροβιολογικών, έχει συνηθίσει, έρχονται, γράφουν οι γιατροί μας τις εξετάσεις, πάει έξω. Με οποίο γράφει και πληρώνει. Ναι. Από το έχει συνηθίσει, αλλά αυτός είναι ο σκοπός μας. Ξέρετε πόσες εξετάσεις γινόταν τα χρόνια, θα μου πείτε τα καλά χρόνια, και τις βιοχημικές και τις γενικές και καλλιέργειες και γενικές ούρων και πόσα πράγματα πιάναν οι γιατροί μας. Πολλά πράγματα και πόσες οδηγίες, πόσες εργαλεία.
τώρα θα έχουμε σε λίγο και ακτινολογικό. Σκεφτείτε ένα λόγο του κέντρου υγείας, τι εργαλεία δίνεις στο γιατρό να σου κάνει τη διάγνωση. Χωρίς να έχει μόνο με το ακουστικό ή μόνο με μια πίεση. Χωρίς να έχει κάτι άλλο να βοηθηθεί. Θα έρθει. Δηλαδή απογυμνώνουμε τα κέντρα υγείας. Απογυμνώνει τη δυνατότητα του γιατρού να κάνει σωστά τη δουλειά του. Κυρία Χονδρογιάννη, αισιοδοξείτε, γιατί ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με αυτά τα ζητήματα, ότι θα έρθει κάποια ώρα η στιγμή που δεν θα τα συζητάμε. Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά χαμογελάμε πολύ. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή γίνονται στα κέντρα υγείας Αργαλαστής, Ελμυρού και Βελεστίνου μια ανακαίνιση των υποδομών. Ας πούμε και πολύ τα καλά. Και με ευχαριστεί πάρα πολύ. Σημαίνει ότι το φροντίζουν και το βλέπουν. Στις 5 του μηνός θα έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση στα Φάρσαλα για να επισημάνουμε τους, και με τα άλλα σωματεία, τα πρωτοβάθμια, για να επισημάνουμε ακριβώς τις ελλείψεις και αυτά που παρατηρούνται στους χώρους μας. Και κάθε φορά γίνεται κάτι και όπου σου φέρνει ένα χαμόγελο. Εντάξει. Που να μην γίνεται ολοκληρωμένο αυτό, αλλά κάτι. Αν έρθει ο παιδίατρος αύριο, ναι, και φέρνει και με μπλοκάκι, που δεν είναι και δεν συμφωνούμε βέβαια, υπάρχουν δύο οργανικές θέσεις, μπορούν να τις καλύψουν. Αλλά είναι μια μεγάλη ανάσα για τον κόσμο και την περιοχή. Θα μοιραστούμε. Και γύρω από τον γιατρό έχουν κάνει δουλειά και όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες. Ναι. Θα μοιραστούμε και εμείς μαζί σας τη δική σας αισιοδοξία. Έτσι θα κλέψουμε λίγο από την αισιοδοξία σας, να τα δούμε με πιο θετική ματιά και με την ελπίδα ότι όλα θα στρώσουν πολύ σύντομα. Όχι όλα, μην είμαστε και υπερεσιόδοξοι. Να πιστεύουμε όλα για να γίνουν κάποια. Τουλάχιστον να δούμε το οδοντιατρικό να δουλεύει, που είναι έτοιμο το εργαστήρι και η οδοντίατρος κάπου βρίσκεται και δεν είναι στην περιοχή, που έχουν μείνει τόσα παιδιά χωρίς φθορείους στα δόντια, που γινόταν τόσα χρόνια πριν. Υπάρχουν τόσα έργο στην πρωτοβάθμια, το οποίο πλέον δεν γίνεται. Και είναι κρίμα. Μάλιστα. Ελπίζουμε όμως κάποια στιγμή, γιατί η αξία της πρωτοβάθμιας είναι πάρα πολύ σημαντική και σπουδαία. Το λέμε διαρκώς, το λέμε διαρκώς, έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χονδρογιάννη. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Καλά, καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Από όλους μας, ευχές για ένα καλό απόγευμα. Και χαρά.